Καλησπέρα, φίλε και φίλοι του Λίμπερο 107 και 4. Basket City εδώ κοντά σα, όπω κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10, με θεματολογία αποκλειστικά και μόνο από τον χώρο του μπάσκετ. Και θα δούμε τι συμβαίνει στι ομάδε πόλη μα καταρχήν, σε Άρη Πάου Κυράκλη. Τι γίνεται, καθώ υπήρχε αγωνιστική δραστηριότητα και υπάρχει έτσι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Θα κάνουμε μια αναφορά δηλαδή στην Α1 και Α2, να δούμε το πρόγραμμα, τι γίνεται, βαθμολογίε και τα σχετικά. Θα αναφερθούμε στα ρεπορτάζ των ομάδων, να δούμε τι κινείται, κυρίως ο Άρης που έχει κάποια μεταγραφικά θέματα. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος προσπαθεί να ενισχύσει την ομάδα όσο γίνεται περισσότερο και έχει βρει κάποιους παίκτες για τη θέση 4, τους οποίους εξετάζει. Βέβαια, το ζητούμενο στον Άρη δεν είναι τόσο το αν θα βρεθεί ο κατάλληλος παίκτης για την θέση 4, αλλά αν η ομάδα θα μπορεί από την πλευρά της να καλύψει το οικονομικό σχέλος, έτσι, να δώσει την προκαταβολή για να κλείσει συμφωνία και όλα τα σχετικά, έτσι. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή που υπάρχει στον Άρη εδώ και πάρα πολλούς μήνες, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό και τα θέματα που έχει τα αγωνιστικά ο Άρης. Θα δούμε στον ΠΑΟΚ τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προέρχεται από μια γενικότερη πολύ καλή παρουσία του ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα κάνουμε μια αναφορά στο Champions League, να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις ομάδες μας τώρα με την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής, όπου ο Άρης είναι σε δυσκολότερη θέση σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, γιατί και η Τάτσο Λέι ήταν ένα θέμα, ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρητικά πάντα βοηθάει τον ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη, η νίκη της Αβελίνο μέσα στην Οστάνδη είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν θα ήθελαν στον Άρη, γιατί παίζουν εκτός με την Αβελίνο, σε αντίθεση με την Οστάνδη την οποία την έχουν στο Αλεξάνδριο και μπορούν να καλύψουν και τη μικρή διαφορά. Οπότε καταλαβαίνει καθένας ότι και οι δύο θα πρέπει βέβαια να κερδίσουν τα παιχνίδια που έχουν μπροστά τους, αυτό είναι το ζητούμενο. Και από εκεί πέρα βέβαια κοιτάνε και κάποια άλλα αποτελέσματα. Θα το δούμε και αυτό με το Champions League, με το οποίο δεν ασχοληθήκαμε κυρίως και χθες, γιατί είχαμε και τα παιχνίδια σε εξέλιξη. Απλά σήμερα που έχουμε μια εικόνα της 10ης αγωνιστικής, μπορούμε να την αναφέρουμε, να αναλύσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά τις επόμενες αγωνιστικές για Άρη και ΠΑΟΚ. Θα αναφερθούμε φυσικά σε Ηρακλή, ο οποίος κάνει ένα νέο ξεκίνημα, έτσι, με τον Λευτέρη Χατζηγιάννη στον πάγκο του, για να μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος και φυσικά να μπει στις θέσεις των play-off. Ουσιαστικά πλέον ο στόχος είναι να εκλεί, αυτός είναι. Φαντάζει απίθανο να μπορέσει να πιάσει την πρώτη θέση τη στιγμή που το Περιστέρι είναι 3 νίκες πάνω από την ομάδα του Ηρακλή. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι στον Ηρακλή πλέον ο στόχος είναι καταρχήν η ομάδα να μπορέσει να παίξει σύμφωνα με την δυνατότητα να παίξει ένα καλύτερο ίσως μπάσκετ. Και από την άλλη πλευρά βέβαια να μπορέσει να καλύψει, να βρεθεί στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και να έχει το πλεονέκτημα έδρας όσον αφορά τα play-off. Έτσι, γιατί νομίζω ότι ο στόχος αυτή τη στιγμή, εκτός αν το Περιστέρι αυτοκτονήσει πάρα πολλές φορές, είναι το πλεονέκτημα έδρας στα play-off. Έτσι, και τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις άλλες ομάδες που τα μπορούν τα play-off, γιατί και αυτά μετράνε. Θα δούμε λοιπόν και την Α2 τι γίνεται, θα δούμε και το πέδαμα της Β' κατηγορίας, Β' εθνικής, και εκεί το πρόγραμμα τι γίνεται, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον εδώ από ομάδες της Μακεδονίας και όχι μόνο, έτσι, με Ίκαρος Ερών, ένα είναι καλά, ο Χαλής Τουρκούπης, ο Ερμής Λαγκαδά επίσης πάει εξαιρετικά. Θα ασχοληθούμε με όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής και φυσικά NBA και με το φαινόμενο Laval Ball, έτσι. Ένα φαινόμενο το οποίο το αναλύσαμε χθες. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στα μίντια της Αμερικής για το συγκεκριμένο μπαμπά, ο οποίος πραγματικά έχει δημιουργήσει κάτι μοναδικό σε σχέση με αυτά που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, χθες το συζητήσαμε λίγο με τον Νίκο για τη λογική ότι, εντάξει, αν μια ομάδα της πόλης μας κατάφερε να κάνει αυτό το deal που έκανε η Βιτουάου τα Σπρινιάη, νομίζω ότι, εντάξει, θα άλλαζε τις ισορροπίες στην πόλη και όχι μόνο, και από οικονομικές πλευράς. Χαρακτηριστικό ένα νούμερο το οποίο διάβασα σήμερα, που δείχνει την δυναμική της συγκεκριμένης οικογένειας, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η Καρντάσια του μπάσκετ από πάρα πολλούς, η οικογένεια Πολ,
Με τον μπαμπά βέβαια να προεξέχει, ο γιος παίζει στους Lakers. Οι άλλοι δύο γιοι παίζουν στη Λιθουάνια. Είναι εκπληκτικό το ότι στο πρώτο παιχνίδι που παίξαν οι δύο οι μικροί γιοι, ο Λιάντζερο και ο Λαμέλο, στη Λιθουάνια με την Βιτάουτας εναντίον της ομάδας της Αλγκύρης Κάουνας Άντε 18, δεν ήταν δηλαδή ένα παιχνίδι για το λιθουανικό πρωτάθλημα ή για οτιδήποτε. Στο Facebook είχε 1,6 εκατομμύρια προβολές. Άτομα βρέθηκαν συνδεδεμένα, είναι κάποια στιγμή ένα τεράστιο νούμερο πραγματικά, πάνω από 800.000. Και είναι τα άτομα τα οποία βλέπουν έναν αγώνα NBA. Δηλαδή ο μπαμπάς έχει καταφέρει, και εδώ είναι βέβαια το απίστευτο, ο μπαμπάς με το γιο του να είναι ρούκι στο NBA. Έτσι και να μην είναι το... Εντάξει, είναι ένα μεγάλο όνομα γιατί παίζει και στους Lakers φυσικά. Ο μπαμπάς κατάφερε ένα παιχνίδι της Βιτάουτας πριν η Άι, την οποία δεν ξέρει άνθρωπος στην Αμερική, πραγματικά δεν την ξέρει άνθρωπος, να το παρακολούθησε 1,6 εκατομμύριο άτομα μέσω του Facebook. Γιατί το δείχναν από εκεί live. Έτσι, δηλαδή φανταστείτε τώρα να ερχόταν αυτός να έφερε τους γιους του σε μια ομάδα εδώ της πόλης, πόσο μπορείς να το εκμεταλλευτείς. Πώς μπορείς να το εκμεταλλευτείς αυτό το γεγονός. Και είναι ένα πραγματικό φαινόμενο πραγματικά. Ο Λαβάλ Μπολ και ό,τι έχει στήσει γύρω από τους τρεις γιους του. Και ήταν μια ευκαιρία και δεν ξέρω αν ξανά υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Εγώ απλά το λέω μήπως και του χρόνου μπορέσει να γίνει κάτι. Γιατί μπορεί να φύγουν από τη Λιθουανία γη του και να ψάχνουν άλλο. Δηλαδή φαίνεται ότι οι δύο οι μικροί δεν τους έχει τόσο πολύ για το NBA. Δεν είναι για NBA επίπεδο. Αλλά για Ευρώπη είναι εντάξει. Ίσως του χρόνου παρουσιάζεται μια ευκαιρία. Και μπορεί κάποιοι τώρα να το ακούνε και να γελάνε και να λένε είναι δυνατόν να φέρουμε αυτούς εδώ στην ομάδα μας και εμείς. Παιδιά, όταν μιλάμε για τέτοια νούμερα που ξεφεύγουν της πραγματικότητας, της ελληνικής πραγματικότητας, έτσι γιατί μιλάμε ότι από τη μία είναι ένας Άρης ο οποίος έχει να βρει χορηγία εδώ και κάτι χρόνια και ό,τι χορηγίες παίρνει περισσότερες είναι ανταποδοτικές. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ στο χορηγικό κομμάτι τα τελευταία χρόνια πηγαίνει εξαιρετικά με πάρα πολλούς χορηγούς, αλλά σίγουρα είναι μια κατάσταση που χρειάζονται χρήματα και στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Και να έρθει τώρα αυτός με τους γιους του και να μπορείς εσύ από κάθε παιχνίδι που μεταδίδεις να έχεις 1,5-2 εκατομμύρια χτυπήματα. Και ένα εκατομμύριο να βλέπουν το μάτς εκείνη την ώρα. Την ώρα που στην Ελλάδα, ας πούμε, το βλέπουν 10.000. Φανταστείτε για τι νούμερα μιλάμε. Πόσο δηλαδή μπορούν να αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα σε μια ομάδα με την παρουσία δύο πιτσιρικάδων, ένας είναι 16, ο άλλος είναι 19-20. Πώς μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα, πώς είναι η παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή που δύο παιδάκια από την Αμερική, πώς μπορούν να αλλάξουν ισορροπίες στην Ευρώπη, σε ένα σύλλογο. Και σε ένα σύλλογο στη Λιθουανία, έτσι. Που Λιθουανία πόσο είναι, 3 εκατομμύρια είναι όλοι μαζί. 3 εκατομμύρια. Δηλαδή και εκεί δεν έχει τρομερό αγοραστικό κοινό. Βέβαια η μπλούζα της συγκεκριμένης ομάδας με τα ονόματα και τα νόματα των δύο γιών έχει ξεπουλήσει ήδη στην Amazon. Και υπάρχουν ελάχιστα κομμάτια στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. Αυτό το άτομο αναφέρω βέβαια πολλούς μπορεί να μην σε ενδιαφέρει και να μην μπαίνει στη λογική να το ακούτε. Το λέω μήπως το ακούει κανένας παράγοντας από τις ομάδες της πόλης μας. Να μπει λίγο σε μια λογική ότι όλα δεν είναι επιχειρηματικά όταν δεν μπορείς να κυνηγήσεις, δεν έχεις τον λεφτά που θα βάλει τα χρήματα ή ας πούμε σε μια τραγίγαντας όπως είναι ο Άρης. Πρέπει να βλέπεις και άλλα πράγματα, να κινείσαι και διαφορετικά σε κάποιους τομείς. Έτσι, γιατί βλέπουμε ότι οι δικές μας ομάδες, τουλάχιστον για να μιλήσω για τον Άρη, βλέπουμε ότι έχουν ένα προϊόν, έχουν ένα brand name και δεν το εκμεταλλεύονται. Έτσι, και μιλάω φυσικά για το brand name Νίκος Γκάλης. Ο άλλος στην Αμερική, χωρίς να έχει brand name, χωρίς τίποτα, έχει αυτός ένα όνομα, ο μπαμπάς, και έκανε ο γιος ένα μικρό όνομα που είχε στους Lakers και κατάφερε, έκανε εταιρεία BBB για τους γιους του και κατάφερε και βγάζει τώρα εκατομμύρια από αυτό το πράγμα. Στην πρώτη χρονιά, δηλαδή, φανταστείτε τώρα ο γιος του που παίζει στους Lakers, τίποτα να γίνει και παιχταράς και να πάρει κανένα πρωτάθλημα. Τι έχει να γίνει. Και εσύ είσαι εδώ το μεγαλύτερο brand name στην Ελλάδα και από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και παγκοσμίως, τον Νίκος Γκάλης,
αυτό το brand name δίπλα στο δικό σου brand name του Άρη και κατάφερες ένα τουρνουά προς τιμή του Νίκου Γκάλη, το οποίο θα μπορούσε, όπως την πρώτη χρονιά σου φέρε πολλά έσοδα, θα μπορούσε να το κάνεις, να το συνεχίσεις έτσι. Τι κατάφερες να το κάνεις? Να το εξαφανίσεις. Κατάφερες σαν Άρης, σαν Δίκηση Λάσκαρη, να το εξαφανίσεις. Έτσι δηλαδή, ο άλλος από το τίποτα έκανε εκατομμύρια. Θα μου πεις, είναι τεράστια διαφορά στην αγορά. Ναι, είναι τεράστια διαφορά στην αγορά. Σίγουρα. Αλλά δεν μιλάμε για απλά νούμερα 10 και 20 και 100 χιλιάδες. Μιλάμε για εκατομμύρια σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε 6-7 μήνες. Και εσύ που έχεις ένα τεράστιο brand name, που μπορεί να ασχοληθεί όλη η Ευρώπη με αυτό το brand name, όλη, και σίγουρα θα ασχοληθεί όλη η Ελλάδα, μια χώρα δηλαδή 10 εκατομμυρίων, κατάφερες αυτό το brand name να το εξαφανίσεις. Κατάφερες να το εξαφανίσεις, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Έτσι, και ξεκίνησα με αυτό, σημερινή εκπομπή, γιατί ήθελα να τα συνδυάσω λίγο, τα δύο ζητήματα, και να δούμε, να πάρουμε παράδειγμα από αυτά, όπως λειτουργούν οι Αμερικανοί, που κάνουν brand name από το πουθενά και δημιουργούν καταστάσεις υπέρ τους οικονομικές από το πουθενά. Έτσι, με πολύ χαμηλή δηλαδή βάση. Δηλαδή τώρα με ένα παίχτη που παίζει στους Lakers, ναι, αλλά ο μεγαλύτερος ντόρος γίνεται από τον μπαμπά. Με τις δηλώσεις που κάνει, με το πώς συμπεριφέρεται στο γήπεδο. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Αλλά όμως αυτός παίζει το παιχνίδι του πολύ καλά και έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα brand name γύρω από την οικογένειά του, στο οποίο οικονομάει εκατομμύρια. Και εσύ σαν Καϊάρης είχες ένα brand name, το οποίο σου απέδειξε ότι είναι τεράστιο brand name και ότι σου φέρνει κέρδος. Έτσι. Στο απέδειξε. Και στο τουρνουά του Νίκου, τον Γκάλης, μάλλον συγγνώμη, και στην τη βραδιά του Νίκου Γκάλης το απέδειξε, όπου είχες πάρα πολλά έσοδα σαν Καϊάρης. Και όλη η Ευρώπη μιλούσε για πάρα πολύ καιρό για αυτή τη βραδιά. Τη βραδιά που ανέβηκε το νούμερο 6 στο ταβάνι του Παλέ. Και το τι έγινε τότε με τις τεράστιες προσωπικότητες ευρωπαϊκές, οι οποίες ήρθαν για τον Νίκο Γκάλη. Έκανε το πρώτο Γκάλης Cup με την παρουσία της ΕΣΕΚΑ. Δεν εξετάζονται ότι την νίκησες ή όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Έτσι, αλλά οικονομικά είχε επιτυχία το τουρνουά. Σε μια δύσκολη περίοδο για τον Άρη, ένας Άρης προβληματικός. Ένας Άρης ο οποίος πάλευε να βγει από τα διέξοδα τα οικονομικά. Πάλευε να βρει λύσεις μέσω του άρθρου. Με ένα ρόστερ πολύ συγκεκριμένο. Και τι κατάφερες να κάνεις μετά από εκεί, έχοντας διαπιστώσει ότι το brand name πουλάει τον Νίκο Γκάλη. Κατάφερες να εξαφανίσεις τον Γκάλης Cup. Είναι το... Βλέπουμε το ένα παράδειγμα εκμετάλλευσης που φτάνει σε επίπεδο άριστο, και το άλλο παράδειγμα που αν αυτοί θα υπήρχαν σε μια αμερικάνικη εταιρεία θα είχαν απολυθεί τη δεύτερη μέρα. Αυτοί όλοι που πήραν αυτές τις αποφάσεις και δημιουργήσαν και πήραν ένα καλό προϊόν και το χαντάκωσαν. Ένα εξαιρετικό προϊόν και ένα εξαιρετικό brand name και το χαντάκωσαν. Και βέβαια το θέμα δεν είναι ποιος την πληρώνει. Την πληρώνει ο Άρης. Από την όλη διαδικασία την πληρώνει η ομάδα, η οποία δεν μπορεί να πάρει έσοδα από αυτό. Έτσι, δεν μπορεί να το χειριστεί σωστά για να πάρει έσοδα πλέον. Τελείωσε. Άντε να ξανακάνεις τώρα την Γκάλης Cup και να το επαναφέρεις πάλι στην προηγούμενη του έγκλη του, όταν έχουν περάσει κενά. Και να ξεκινήσω με αυτό βέβαια, γιατί μιλούσαμε για τα μεταγραφικά, ξεκινήσαμε να λέμε και για τα μεταγραφικά του Άρη. Που ο Παναγιώτης Γιαννάκης ψάχνει να βρει παίχτη και η λίστα του είναι ουσιαστικά δύο άτομα, ένας Αμερικανός που έχει αγωνιστεί και πάλι στην Ελλάδα και ένα όνομα επίσης το οποίο βγήκε στην επικαιρότητα, στη δημοσιότητα, συγγνώμη, ενός αμερικανοθρεμμένου παίχτη, έτσι, γιατί ουσιαστικά στην Αμερική έμαθε μπάσκετ, αυστριακός βέβαια στην καταγωγή, ο Μπράις Ντούβερ, ο οποίος αγωνίζεται στη 4. Τώρα δεν έχει παίξει σε κάτι ιδιαίτερο πρωτάθλημα, έτσι, Α2 ήταν Ιταλίας και Πορτογαλία, τώρα δεν θεωρούνται ιδιαίτερα πρωτάθληματα, έτσι. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον Άρη, τη συγκεκριμένη στιγμή,
Το θέμα είναι βέβαια ότι όλα έχουν να κάνουν με το οικονομικό. Αν μπορεί δηλαδή ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή να δώσει τα χρήματα που απαιτούνται για να προχωρήσει το θέμα του συγκεκριμένου αθλητή ή αυτού του Ντούβερ ή του άλλου του Αμερικανού που είναι η βασική επιλογή. Έτσι, υπάρχει ένας ακόμα Αμερικανός ο οποίος είναι η βασική επιλογή για τη θέση 4 που θέλει να ενισχύσει την ομάδα Γιαννάκης. Οπότε λοιπόν ο Άρης προσπαθεί να βρει παίκτες. Οικονομικά δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι και ό,τι έγινε μέχρι τώρα, δηλαδή ενώ τις μεταγραφές γίνανε κυρίως λόγω της βοήθειας του Πιάκη. Λάσκαρης δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει Λάσκαρης. Έχει εξαφανιστεί, δεν φαίνεται πουθενά. Δεν ακούμε, δεν τον βλέπουμε. Και η ομάδα πηγαίνει έτσι. Το καράβι πηγαίνει αυτόματος πιλότος. Αυτόματος πιλότος πάει το καράβι του Άρη. Δεν ξέρει κανείς πού θα οδηγηθεί, αν θα πέσει στα βράχια, πότε θα πέσει στα βράχια, αν θα γλιτώσει στα βράχια, οτιδήποτε. Πάει το καράβι μόνο του. Με τι πάει, με μηδέν έσοδα, γιατί ο Άρης δεν έχει έσοδα σημαντικά. Χορηγικά δεν υπάρχει τίποτα, ό,τι έσοδα έχει από τα εισιτήρια, τα τηλεοπτικά που δεν είναι και τρομερό ποσό και το μισό και παραπάνω βέβαια έχει δοθεί ήδη σε χωρίς και τα σχετικά. Και ό,τι βρούμε. Και ό,τι κάτσει. Να παρακαλάμε να πηγαίνει κόσμο στο γήπεδο που πήγε με τα τρίκαλα για να έχουμε εισιτήρια για να πληρώνουμε τους παίχτες. Αυτή είναι η κατάσταση. Το ανέφερα και χθες και θα το πω και σήμερα, θα το πω όσο χρειάζεται. Όσο κάθε μέρα που θα έχουμε εκπομπή εδώ και δεν αλλάζει κάτι, θα το ξαναλέμε. Γιατί δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Ότι η κατάσταση είναι άσχημη. Έτσι, ο Λάσκαρης έχει ένα μήνα Γενάρη που πρέπει να πληρώσει και την εγγύηση τη δική του και τη σύζυγου του και βέβαια να δώσει κάποια λεφτά για τον Άρη για τους εκανισμούς με Μάρμπλ και τα σχετικά. Έτσι, αν περάσει ο Γενάρης και αυτά δεν πληρωθούν, ο Άρης έχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Είτε αυτά αφορά τον προσωπικά τον Νίκο Λάσκαρη, είτε αυτά αφορά τον Άρη. Έχει τεράστιο πρόβλημα ο Άρης. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο το μπαν της FIBA που μπορεί να φας αν δεν πληρώσεις το Marble. Το μπαν της FIBA μπορεί μετά από 6 μήνες να κάνεις μια συμφωνία με το Marble να απελευθερωθείς από το μπαν. Δεν είναι και τόσο σημαντικό το να φας ένα μπαν. Με την προοπτική όμως, δεν είναι σημαντικό ότι σε 6 μήνες θα βρεις λύση. Είναι σημαντικό με το ενδεχόμενο να μην βρεθεί τίποτα και τα πράγματα να γίνονται χειρότερα μήνα με μήνα. Ναι, τότε είναι σημαντικό. Το βασικό βέβαια είναι στην ιστορία με τον μπαν να μην το φας. Να πληρώνεις, να μην έχεις τέτοια θέματα με τη FIBA και να μην φας μπαν. Αυτό είναι το βασικό. Άμα μπεις στη λογική να φας τον μπαν και να δεις τι γίνεται και όλα τα σχετικά, δεν θα γύρευε. Συν τα θέματα που έχεις τα εσωτερικά, τα ελληνικά με τις προσφυγές παιχτών και τα σχετικά, τα είπαμε και χθες με την εγκυητική. Όλα αυτά υπάρχουν. Υπάρχουν κάθε μέρα που περνάει μηδέν λύσεις. Μηδέν λύσεις. Και ακόμα και τώρα περνάνε μήνες και δεν βλέπεις κάτι. Να έρχεται μια συμφωνία καλή, ρε παιδί μου, με μια εταιρεία, με μια κάτι, οτιδήποτε. Εταιρεία, μιλάω ελληνική έτσι, δεν μιλάω τώρα για εταιρείες από την άλλη πλευρά πώς το λέμε. Καλησπέρα Νίκο καταρχήν. Καλησπέρα στα μάτια, καλησπέρα στην Ελλάδα. Στο Λίμπερο. Όλα καλά. Την άλλη μεριά τη γέφυρα, α το πούμε έτσι. Ωραία. Έτσι, από εκεί χορηγία. Θα σου φέρει μια ελληνική χορηγία, μια καλή. Ξέρεις, ξεκίνησα να λέω. Το πήγα στον Άρη, βάζοντα στο παιχνίδι την ιστορία του Λαβάρ Μπολ. Σε έχει κάνει αυτό που έχει. Διάβασα σήμερα. Σε έχει τσίπησε. Πώς το λένε, σε τσίπησε εδώ πέρα στα πλευρά. Είναι απίθανο πράγμα το πώς ένα άνθρωπο από το τίποτα. Γιατί. Πριν ο γιος του μπει στους Lakers δεν υπήρχε τίποτα. Ναι. Αυτός εντάξει είχε ένα όνομα, ας πούμε, σαν παλιός παίξερ εγώ και τα σχετικά. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει, ρε φίλε, μια αυτοκρατορία, δηλαδή κατάσταση του μπάσκετ. 1,6 εκατομμύρια μπήκαν ένα το μάζι από το Facebook τη Βουτάουτα με την άντε 18 τη Αλγύρη που έγινε. Μόνο και μόνο για να παίξουν αυτοί έγινε. Ναι, κάπου διάβαζα σήμερα. Το μάτς. Μπορεί δεν έγινε να κάνω και λάθος, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει.
Η Βιτάουτας ήταν στην LKEL, την Λίγα της Ισπανίας. Και τώρα σαν κάτι να απέσυρε τη συμμετοχή της για να παίξει ένα τουρνουά με πέντε ομάδες για να παίξουν και μικροί. Η Μπολ. Ναι. Κάπως έτσι τώρα. Εκτός και αν δεν το κατάλαβα εγώ καλά αυτό που διάβαζα. Εγώ ξέρω γιατί πάντως... ήταν από λιθουανικά σε αγγλικά, ναι, το που ήταν αυτό, οπότε μπορεί να μην το κατάλαβα εγώ καλά. Εγώ διάβαζα πάντως σήμερα ότι το παιχνίδι αυτό ήταν ουσιαστικά exhibition game. Απλά για να παίξουν αυτοί. Νομίζω ότι έχουν άλλα τέσσερα τέτοια. Έτσι. Άρα αυτό είναι. Δηλαδή, είναι καλά, το ναι, από ό,τι είδα το πρόγραμμα, έχουν να παίξουν αυτοί. Τώρα παίζουν με την Άντερ 20 τη Γέτοβο Ρήτα ή κάτι τέτοια. Δεν ξέρω αν το. Αν, ή απέσυραν τη συμμετοχή από το πρωτάθλημα ή τα πήγανε λίγο οξέ. Ναι. Αναβλήθηκαν για να πάνε πιο μετά. Αλλά τώρα θα παίξουν πέντε μέρε. Αλλά λέω, καταρχήν εξαντλήθηκε η φανέλα στην Amazon. Εξαντλήθηκε η φανέλα τη με τα νούμερα του Λαμέλο και του Διάντζελο. Και έχουν μείνει ελάχιστα λέει στο site τη ομάδα φανέλε. Και το ξεκίνησα να το λέω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος γεννούσε στην Ευρώπη και δεν τον πήρε χαμπάρι κανείς στην Ελλάδα μας, εντάξει, κανείς, και ανέβραχτε σε ένα πιστατικό. Δεν ξέρω αν γεννούσε στην Ευρώπη ή αν είχε κάποιον. Ναι, όταν λέω γεννούσε, ότι είχε κάποιον εδώ σίγουρα. Ναι. Απλά ανέφερε ένα πιστατικό που υπήρχε. Ρωτήθηκε ένα πρώην προπονητή του Άρη, ότι να ψάχνει ο Λαμάρ να βρει του γιου ομάδα, δεν θα πάει στη Λιθουανία, να έρθει σε σένα. Αλλά θα μου πει τον Άρη, άμα πα τώρα σημαίνει και πει ότι αυτό ο προπονητή δεν ξέρουν καν ποιο είναι αυτό ο προπονητή. Ο παλιό του Άρη, δεν ξέρουν ποιο είναι. Έτσι. Γιατί εντάξει, τι έκανα από την ιστορία, ξέραν λίγα πράγματα οι άνθρωποι. Και λέω πώ αυτοί έχουν, αυτό έχει δημιουργήσει ένα brand name από το πουθενά. Και η ΚΑΕ, η οποία α πούμε έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα, πήρε ένα brand name έτοιμο του Νίκου Γκάλη. Ναι. Έτσι. Ένα brand name έτοιμο επιβεβαιωμένα. Οικονομικά πετυχημένο και με τον Ιγκάλης Καπ το πρώτο και με τη βραδιά του προς τιμή του Νίκου Γκάλη που έγινε πανικός και έσοδα είχε η ομάδα και βέβαια έγινε ντόρος τρελός όσον αφορά το τέτοιο και τη βραδιά του Νίκου Γκάλη και κατάφερε αυτό το προϊόν από το να αξίζει ξέρω εγώ σαν το να μην κάνουμε σαν το bitcoin ας πούμε να αξίζει 17.000 δολάρια να το κάνει ας πούμε στα 2 δολάρια να πάει τώρα να το πάει στα 2 δολάρια. Και ήθελα να πω, και δεν έχει να κάνει με την αγορά, η οποία εντάξει, η Αμερικάνικη αγορά είναι τεράστια έτσι. Απλά και σκέψτε, 1,6 λέει, βλέπουν. Δεν είναι μόνο τεράστια. 1,6 βλέπουν τα μάτια του NBA. Ναι, δεν είναι μόνο. Και κάτσε να δουν το Λαμέλο και τον Ντιάντζελο. Δεν είναι τεράστια η αγορά. Είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση από αυτού που. Σωστό. Ναι. Βλέπουν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και η Ελλάδα έχει μπασχετικό κόσμο. Okay, αλλά δεν έχει τόση μεγάλη κατανάλωση όπως αυτό που έχει. Να σου πω κάτι, Νίκο. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά το brand name Gallis ακόμα και τώρα πουλάει. Mm-hmm. Και πουλάει σε όλους. Δεν είναι Διαμαντίδης που θα πάει μόνο Παναθηναϊκός ή κάποιος φιλάθλος. Το όνομα brand name Gallis πουλάει παντού ακόμα στην Ελλάδα. Yeah. Και θα πουλάει. Γιατί πέρα του Άρη, ο Gallis έχει πάρει την έννοια της Ελλάδας. Δηλαδή, ας πούμε, ο Πρέλεβιτς mm-hmm. είναι ένα brand μεγάλο. Ναι, ναι. Αλλά είναι ΠΑΟΚ. Ναι. Άντε και λίγο ΑΕΚ που. Εντάξει, αλλά είναι πάω ρε παιδί μου το brand name αυτό, κατάλαβες. Δεν θα πουλήσει τόσο, δεν έχει την τέτοια διεισδυτικότητα στη γενική αθλητική ελληνική κοινότητα όπως του Γκάλη, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ούτε ο Γιαννάκης ακόμα θεωρώ ότι έχει τέτοια διεισδυτικότητα όσο το brand name του Γκάλη. Κανενός δεν έχει. Και λέω ότι ο άλλος δημιούργησε του πουθενά ένα brand name και μια εταιρεία και. Και εσύ πήρες ένα έτοιμο και το καταράκωσες. Και πήγα βέβαια στα σημερινά δεδομένα, έτσι όπου τα προβλήματα τρέχουν. Οι υποχρεώσεις τρέχουν, ο Γενάρης είναι ένας απίστευτα κρίσιμος μήνας για την επόμενη μέρα του Άρη. Έτσι, από θέματα προσωπικών, από θέματα FIBA, από τα προσωπικά θέματα του Νίκου Λάσκαρη που πρέπει να πληρώσει κάποια πράγματα για να προχωρήσει αυτό που έγινε με την ανακρίτρια πριν μερικούς, με ένα μήνα ξέρω εγώ. Πρέπει να πληρώσει κάποια πράγματα για να συνεχίσει, προχωρήσει όλη η διαδικασία. Έτσι. Και ο Άρης, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι ένα καράβι για μένα, εδώ και μήνες, δεν είναι τώρα, το οποίο πηγαίνει για αυτόματος πιλότος. Αυτόματος πιλότος. Πώς είναι το καράβι, όσοι έχουν υπηρετήσει ή όσοι ξέρουν. Πάει το καράβι, προχθές πήγε ο κύριος Πιάκης, ανέβηκε στη γέφυρα, έδωσε. Πάμε στις 20 μοίρες δεξιά. Έδωσε τα λεφτά δηλαδή για να πάρουμε δύο παίχτες. Πάμε 20 μοίρες δεξιά, το καράβι έφυγε λίγο από το βράχο. Το βράχο βάλε τρέκαλα, βάλε πανίον, έτσι. Ναι, ναι. Ανέβηκε ο Πιάκης, έδωσε κάποια χρήματα, έγινε καπετάνιος, πάνε το καράβι λίγο πιο εκεί. Το καράβι όμως τώρα πήγε λίγο πιο εκεί, αλλά έχει και άλλα βράχια μπροστά. Καταλαβες. Mm-hmm. Ναι, ναι, και δεν υπάρχει κάποιος. Πάλι ο κύριος Πιάκης ή κάποιος άλλος. Για να καταλαβαίνει λίγο ο κόσμος
πώς γίνεται το έργο, έτσι. Δηλαδή το καράβι, ας πούμε, πάει στα βράχια. Δεν είχε καπετάνιο. Ο κύριος Πιάγκης, προς τιμήν του άνθρωπος, γιατί το ξέρουμε ότι πάντα έτσι κάνει, πήγε λίγο, έγινε το καπετάνιος. Κάτω 20 μήνες αριστερά, 5 μήνες αριστερά, να γλιτώσουμε τους δυο σκοπέλους μπροστά μας που έχουμε και μετά βλέπουμε πώς πάει το καράβι. Μάλιστα. Έτσι. Αυτά. Γιατί να δείξω λίγο την λογική, την από εικόνα. Χθες, παιδιά, από χθες αυτό το θέμα τον Πολ τον έχει τρελάνει. Με έχει τρελάνει, ρε φίλε. Πραγματικά με έχει τρελάνει. Γιατί έχει δει ξαφνικά στο χάρι τη Βιτάουτα πριν του χρόνου. Εγώ την ήξερα, ρε φίλε. Εγώ τις λιθουανικές ομάδες ξέρω εδώ και χρόνια. Ναι. Και ξέρω τη δυναμική τους, γιατί έκανα και στην αρχή της καριέρας μου ευρωπαϊκό μπάσκετ και είχα και γνωριμίες στη Λιθουανία και ξέρω τι είναι η Βιτάουτα, η Σιαουιλάη, έτσι, η Νεπτούνα, ξέρω εγώ, η Λιέτουβος, η Αλγύρης, ξέρω τις ομάδες. Αλλά το λέω τώρα, μήπως ακούσει ένας παράγοντας και του χρόνου το καλοκαίρι που το Γλαμάρ θα τους πάρει από εκεί και θα τους πάει αλλού, να έχουν τον ρόλο τους, θα τους φέρουν εδώ. Να σου δίνουν ομάδες μας. Πέρα από το. Θα σου πω αυτό που λέγαμε τσίρκο. Όχι, ρε φίλε, τι τσίρκο. 1,5 εκατομμύριο έβλεπε τα μάτια τη Βιτάουτα στο Facebook. Ξέρεις, αυτά, μα βάλει μια διαφήμιση, τι μπορεί να κερδίσει. Τι λεφτά μπορεί να κερδίσει. Μιλάμε για τρελά νούμερα, παιδιά. Και πέρα από αυτό, απλά το έκανα ένα συνειρμό στο θέμα πώς προχωράνε τα θέματα εκεί και τι λογική έχουν και πώς. Σε θέματα με τον Άρη, έτσι που πήρε ένα παραδείγμα, το διέλυσε και. Αντί να πουληθούν όλοι όπως θα έπρεπε να φύγουν όλοι από τις θέσεις τους, σε μια σοβαρή εταιρεία αυτό θα γινόταν, έτσι. Έτσι. Άμα πάρεις μια μεγάλη εταιρεία και έχει μετοχή $100 και εσύ με αυτά που κάνεις στην Buzz 2, δεν θα πουληθούν αυτοί που το κάνανε αυτό. Φυσικά. Στον Άρη μείνανε. Και συνεχίζανε εκεί. Δεν έφυγε κανείς για αυτό εδώ που έγινε. Και φτάσαμε τώρα να λέμε αν θα πάρει τον Ντούβερ και πώς θα θέλει ο Ντούβερ και αν θα έρθει τέταρτος ξένος και αν. Έτσι και να πούμε ότι αυτό που ζήτησε το Άρης στο Ρέθυμνο να παίξει νωρίς δεν είναι να κάνει ότι δεν έχει λεφτά να πληρώσει το ξενοδοχείο. Έτσι συνήθως οι ομάδες στο Ρέθυμνο παίζουν νωρίς για να προλάβουν τελευταία πτήση. Δεν είναι δηλαδή κάτι που κάνει ο Άρης. Γιατί το είδα και αυτό. Να λέμε δηλαδή ότι δεν είναι κάτι που ζητάει ο Άρης μοναδικά. Και ο Ολυμπιακός στη Ρόδο έχει παίξει 3,5 ώρα. Και ναι, όλοι ζητάει. Και ο Πάκος στο Ρέθυμνο δεν παίζει 4,5 δεν έπαιξε. Νομίζω νωρίς είχε παίξει, ναι. Παίζουν όλες οι ομάδες, γιατί το είδα να γράφεται ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε ξενοδοχείο και ζητήσαμε να πάμε 3,5 και ξέρω. Παιδιά, αυτό όλοι το κάνουν στο Ρέθυμνο. Παίζουν νωρίς στο Ρέθυμνο για να προλάβουν την τελευταία πίστη για Αθήνα και να φύγουν. Και να γυρίσουν πίσω, να μην κάτσουν εκεί. Όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό. Δεν το κάνει μόνο ο Άρης γιατί δεν έχει λεφτά. Γιατί κάπου ξέρεις αυτήν την ιστορία, Νίκο, χάνει την μπάλα. Ή καλά και ένας λέει κάτι, το παίρνει ένας άλλος, το βλέπει. Και... Δεν είναι δηλαδή ότι το κάνεις γιατί δεν έχεις. Yeah. Άλλα τα οικονομικά πράγματα, αλλά μην είναι. Το ξεφτιλίζουμε το θέμα του πολύ. Όλες οι ομάδες παίζουν στο Ρέθυμνο νωρίς, όπως και στη Ρόδο πολλές φορές, ειδικά αν είναι χειμώνας, παίζει νωρίς, για να προλάβεις τις πτήσεις, να γυρίσεις πίσω. Αυτό γίνεται. Άντε, σε πήρω κατήφορος. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα και για Ευρωλίγκα να πούμε και για ΠΑΟΚ να πούμε και για NBA. Ό,τι γίνεται. Έχει και παιχνίδι σήμερα στο Λονδίνο. Έχει ωραία πράγματα σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Basket City. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Ακούσατε το σταμάτησε το ξεκίνημα. Εμείς είχαμε ένα θέμα έτσι λίγο ανωτέρα βία μέχρι να φτάσουμε. Φτάσαμε με λίγη καθυστέρηση. Πάμε μέχρι και τις 10. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26 και στην ομάδα μας στο Basket City. Όλο μαζί μία λέξη το σήμα κεφαλαίο. Μπαίνετε εκεί, κάνετε ένα αίτημα για να σας βάλουμε μέσα και κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Ο φίλος ο Νίκος λέει. Πολύ ωραία τα λες στα μάτι. Ένα παιδάκι του δημοτικού θα μπορούσε να φέρει μια χορηγία. Ο Λάσκαρ δυστυχώς όχι. Ανίκανος ή τίποτα άλλο. Επικίνδυνο σίγουρα, λέει ο φίλος ο Νίκος που μας ακούει. Δεν ξέρω, χαρακτηρισμοί ποτέ δεν μου άρεσαν, αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά θέματα στον Άρη που πρέπει να ξεπεραστούν. Υπάρχει αγωνιστική στην Ευρωλίγκα σήμερα. Σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελώνα. Είναι σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Γενικά, οι δύο ομάδες μας στην Ευρωλίγα, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, τα πηγαίνουν πολύ καλά ως τώρα. Ο Παναθηναϊκός, μάλιστα, σήμερα πάει για το 9 στα 9 στην έδρα του, κόντρα στην Μπαρτσελόνα, η οποία ήρθε με κάποιες απουσίες, χωρίς το Σεραφέν, που είναι μια σημαντική απουσία, αν και ήταν σε καλή κατάσταση τελευταία η Μπαρτσελόνα. Αυτό το μάτς ξεκινάει σε λίγο, στις 9. Η Μακάμπι παίζει με την Μπάμπερκ 9 και 5 το Τζαμπολεκί. Αρμάνι Τσεσεκά είναι 10 παρατέρα το σήμερα και το Βαλένθια Φενέρ Μπαχτσέ επίση 10 παρατέρα. Τώρα παιχνίδια έχει σήμερα η Ευρωλίγκα, η οποία γενικά πέφτει πάνω σε εκπομπές και λίγο τη χάνουμε, ειδικά την Πέμπτη. Παρασκευή όσοι μπορούμε να παρακολουθούμε. Παρασκευή είναι και λίγο δύσκολη μέρα γιατί
όπως και να το κάνουμε, όλο και κάτι γίνεται το βράδυ, αλλά προσπαθούμε να την παρακολουθούμε. Παναθηναϊκός που έλεγα ότι πάει για το 9-9, Παναθηναϊκός είναι τρίτος. Είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρωλίγκα που έχει 11 νίκες μέχρι τώρα, στο 11-5. Είναι η ΤΣΣΚΑ με τον Ολυμπιακό στο 12-4, η ΤΣΣΚΑ είναι λίγο πιο πάνω γιατί έχει καλύτερο average των πόντων που έχει βάλει και των πόντων που έχει δεχθεί. Η Ρεάλ είναι τέταρτη, ίδιο ρεκόρ έχει η Φενέρ Μπαχτσέ και η Ζαλγκύρης, η Χίνγκη και η Μακάμπη είναι οι δύο ομάδες που πληρώνουν την οχτάδα, αλλά γενικά η Μπασκόνια και η Μάλαγα και ο Ερυθρός Αστέρας, η Μπαρτσελώνα που είναι πολύ πίσω, η Μπάμπερκ, είναι ομάδες οι οποίες διεκδικούν πράγματα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, αν σκεφτούμε ότι η Μακάμπη που είναι στην 8η θέση την τελευταία των play-off έχει 8 νίκες, η Μπασκόνια, η Μάλαγα, ο Ερυθρός Αστέρας έχουν 7, η Μπαρτσελώνα έχει 6, η Μπάμπερκ έχει 6, ακόμα και η Βαλένθια που είναι πιο πίσω, σε μια Ευρωλίγκα που έχει ακόμα με τη σημερινή αγωνιστική ακόμα 14 παιχνίδια για τις ομάδες, σίγουρα έχει πολύ δρόμο μπροστά της. Δεν ξέρω κατά πόσο, το είχαμε δει και πέρσι, κατά πόσο μπορεί να παίξει ρόλο το τι κάνει στην κανονική περίοδο στην Ευρωλίγκα, γιατί πέρσι η Φενέρ, αν θυμάμαι καλά, στην κανονική περίοδο είχε τελειώσει με 18-12, αλλά στα play-off όχι απλά ήταν έτοιμη. Πήρε αίτητη την Ευρωλίγκα πέρσι, κερδίζοντας το Παναθηναϊκό με σκούπα και κερδίζοντας τον ημιτελικό πέναλτι και το τελικό με τον Ολυμπιακό. Αλλά σίγουρα σε κάθε περίπτωση η πορεία που κάνει στην κανονική περίοδο μπορεί να σε βοηθήσει στα play-off. Αν και νομίζω ότι είπε και ο Σφερόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα εδώ την Κυριακή με το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ότι με αφορμή τα ελληνικά play-off, ότι δεν παίζει ρόλο και το σχέδιο, νομίζω κάτι ανάλογο ισχύει και στην Ευρωλίγκα. Απλά στην Ευρωλίγκα, όταν τα μάτς είναι 3 για να περάσεις στο Final Four, στα 3 μάτς πολύ δύσκολο να γίνει η έκπληξη. Δηλαδή, είναι ζόρι να γίνει η έκπληξη. Κάποια στιγμή ο καλύτερος θα περάσει. Δηλαδή και πέρσι ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ δεν έπαιζε στους 8. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Η ΕΦΕΣ είχε προηγηθεί, αλλά φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Ότι εύκολα ή δύσκολα θα πάρει τις 3 νίκες που το χρειάζεται και θα περάσουν, όπως και έγινε πέρσι. Ακόμα έχει πολύ δρόμο πάντως. Νομίζω ότι είναι σχετικά ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή είναι πάλι η Ρεάλ η οποία έχει βρει ρυθμό το τελευταίο καιρό. Είναι η ΤΣΣΚΑ, ο Ολυμπιακός και η Φενέρ. Αλλά νομίζω ότι φέτος είναι πολύ κοντά και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος με την εικόνα που έχει μέχρι τώρα είναι ομάδα Final Four. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι στο Final Four στο τέλος, στο Βελιγράδι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ομάδα η οποία πέρσι που είχε τα θέματα της με την αλλαγή του προπονητή, που τελικά στα play-off με τη Φενέρ Μπαχτσέ όχι απλά δυσκολεύτηκε, αλλά αποκλείστηκε πολύ εύκολα με 3-0. Νομίζω ότι είναι ομάδα που φέτος ή θα φτάσει πολύ κοντά ή θα μπει στο Final Four. Και έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, κυρίως ο Ιτούδης την κάνει αυτή την κουβέντα, για τους δικούς του λόγους, για το κατά πόσο πρέπει να καταργηθεί το Final Four. Το οποίο, αν το δεις επί της ουσίας, δεν είναι λάθος κουβέντα, ρε φίλε. Δηλαδή, το Final Four είναι φέτος κάνει 30 χρόνια, νομίζω. Πρώτο Final Four είναι το 1988. Αλλά όταν μιλάμε για ένα πρωτάθλημα πια, δεν είναι δηλαδή όμιλοι και μετά knockout. Ναι, έτσι νομίζω. Όχι, ρε. Πάμε για 30, ναι. Ποιο παλιό είναι το Final Four? Είσαι σίγουρος? Νομίζω. Κάτι τέτοιο πήρε το μάτι μου. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει το πόσα χρόνια είναι. Απλά έχει ξεκινήσει έτσι μια κουβέντα για το κατά πόσο μπορεί να καταργηθεί. Το οποίο έχει μια βάση στη λογική ότι όταν παίζεις πρωτάθλημα πλέον, γιατί ουσιαστικά το λέγανε πρωτάθλημα, ίσως το Final Four να είναι λίγο άδικο. Αν το καλοσκεφτείς, έχει μια βάση. Αλλά από την άλλη, στα Final Four μπορεί και κάποιος ο οποίος, τέλος πάντων, έχει λιγότερες πιθανότητες, στο τέλος να διεκδικήσει το τίτλο. Δηλαδή, ας πούμε, πέρσι η παρουσία του Ολυμπιακού στον τελικό ήταν έκπληξη. Για μένα πέρσι η παρουσία του Ολυμπιακού και στο Final Four ήταν έκπληξη. Αλλά... Ναι, αλλά θες να το πάρει τον τίτλο πιο τυχερός εκείνη την περίοδο ή πιο καλός? Αυτό είναι το θέμα, ότι έτσι όπως είναι πλέον η Ευρωλίγκα, που είναι πρωτάθλημα, δηλαδή πέρσι ο Μπράντοβιτς την είχε πάρει χαμπάρι και από ένα σημείο και μετά και στην κανονική περίοδο σου λέει τι να σκίζομαι, τι σημασία έχει για το αν θα βγω τρίτος ή τέταρτος ή πέμπτος και όλα αυτά. Και βρέθηκε με τον Παναθηναϊκό με μειονέκτημα έδρας, τον πέρασε αέρας. Και μετά τα δύο μάτς τα πήρε πολύ εύκολα στην Κωνσταντινούπολη. Τα πήρε και στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ συμφωνώ με τον Ιτούδη. Νομίζω ότι πλέον
πρέπει να πάμε στη λογική που αυτό το μας το δείξαν πρώτα αυτοί που είναι οι, έτσι μεγάλοι, οι Αμερικανοί. Ναι, σωστά. Play-off. Μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Τελικό play-off. Οι δύο καλύτεροι θα παίξουν όπως παίζουν στην Αμερική. Απλά είναι τα πράγματα. Μόνο εντάξει, η Ευρωλίγκα το κάνει γιατί ας πούμε θεωρείται show ή ξέρω εγώ κερδίζει λεφτά. Δεν είναι και πάλι και τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι τόσο μεγάλα να πεις ότι εντάξει, σίγουρα θα κερδίσει περισσότερα από το να γίνουν έτσι play-off. Αλλά ίσως τα play-off να δώσουν μεγαλύτερη οντότητα και στο τηλεοπτικό κομμάτι. Έτσι. Θα είναι και παραπάνω παιχνίδια, θα είναι και 7 παιχνίδια. Άμα πάει και στα 7 που λέει ο λόγος, ξέρεις τώρα να έχεις ένα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στους τελικούς. Έτσι και να έχουμε 7 παιχνίδια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τι θα γίνει. Και σαν Ευρωλίγκα και ή ένα Μπαρτσελόνα Ρεάλ, ας πούμε. Ναι. Έτσι 7 τελικούς. Από το να δεις τώρα 2 μέρες, μπαμ, μπαμ, γεια σας. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει. Συμφωνώ με τον Ιτούδη. Γιατί ουσιαστικά δεν το παίρνει ο καλύτερος, θα το παίρνει αυτός που είναι σε φόρμα εκείνη το τριήμερο. Ναι, και που είναι σε βραδιά ουσιαστικά. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι ότι το παίρνει η καλύτερη ομάδα. Το παίρνει αυτός που είναι στη βραδιά, στη μέρα του, στη φόρμα του. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι αδικείται έτσι η ομάδα αυτή. Βέβαια δεν είναι και μεγάλες, πολύ μεγάλες διαφορές. Έτσι, να μην λέμε ότι δηλαδή, μια ομάδα είναι ομαδάρα και άλλος που το παίρνει, ας πούμε, είναι χάλια. Είναι μικρές οι διαφορές. Αλλά σε μια σειρά play-off νομίζω είναι πολύ καλύτερο και εκεί. Και οι καλές ομάδες που έχουν κάνει γκέλες να έχουν το δικαίωμα εκεί να αποδείξουν κάποια πράγματα. Όπως γίνεται στην Αμερική. Και στην Αμερική έχουμε δει εκπλήξεις να γίνονται, που σε σειρά αγώνων, 6-7 αγώνων, έχουμε δει να γίνονται εκπλήξεις. Ναι. Δεν έχει να κάνει. Αλλά συμφωνώ σε αυτό που λέει ο coach που βάζει στην ιστορία. Από τη στιγμή, όπως λες και εσύ, είναι ένα πρωτάθλημα και οι ομάδες παίζουν όλες μεταξύ τους τόσα μάτς, είναι άδικο να κρίνεται σε ένα παιχνίδι. Ναι, το έχεις αλλάξει πλέον το σκηνικό της. Δεν είναι που ήταν όμιλος, 4 ομάδες, ξέρω εγώ, 7 ομάδες, 8, από εκεί ήταν 2 και μετά νοκάουτ και για να πεις να πάει Final Four πλέον. Το έχεις αλλάξει όσον αφορά την κανονική περίοδο. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα έτσι θα γίνει δουλειά και στα playoff. Κάπως έτσι θα πάει. Μα πέσει από τα αθλήματα έτσι είναι. Δεν έχουμε Final Four σε πρωταθλήματα. Ναι. Δεν έχουμε Final Four πια. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Είναι ένα θέμα που το αναφέρουμε έτσι ξεκινώντας να μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Βεζένκοφ τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα. Άργησε λίγο, θα πω εγώ. Όχι για φέτος, γενικά για από τότε που είναι στην Μπαρτσελόνα, αλλά δεν ξέρω αν έχει βρει ρόλο στο rotation λόγω των θεμάτων που είχε πάλι η Μπαρτσελόνα με κάποια θέματα τραυματισμών στο ξεκίνημα τη σεζόν και τέτοια. Αλλά έχει γίνει σημαντικός πλέον ο Βεζένκοφ στην Μπαρτσελόνα. Έχει ρόλο και μάλιστα καλό. Τέλος πάντων. Για τον φίλο τον Νίκο που είπες πριν που απάντησες, να πω ότι φίλο Νίκο δεν έχει σημασία να τα λέω ρε ή όχι. Και εντάξει, ένα παιδί και του δημοτικού. Ναι, αλλά συμφωνώ σε αυτό που λες. Ανίκανος ή τίποτα άλλο. Επικίνδυνος. Δεν θέλω να βάλω περίεργα σενάρια στο μυαλό μου που κυκλοφορούν γενικά. Τα απορρίπτω όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος μπορεί σε επιχειρήσει να ήταν δυνατός, μπορεί. Από τη στιγμή όμως που ανέλαβε μια αθλητική ομάδα, είναι τελείως διαφορετική μια αθλητική ομάδα από μια εταιρεία εξόρυξης διαμαντών ή μια εταιρεία πώλησης μετοχών. Είναι άλλα τα δεδομένα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ βλέπεις επιχειρηματίες που στην Αμερική έχουν κάνει εκατομμύρια, πάνε σε μια ομάδα, ας πούμε στο NBA, ο πρόεδρος των Knicks. Ξέρω πολλά λεφτά. Έχει πάει στους Knicks και στους Knicks το βρίζουν. Ο Τζόρνταν. Τι μεγαλύτερο παράδειγμα. Μεγαλύτερο παράδειγμα υπάρχει, ναι, Νίκο. Όχι. Από αυτό το λέω πάντα σε ανθρώπους που με λένε: όχι, μην κάνεις κριτική σε αυτόν. Ρε παιδιά, Μάικλ Τζόρνταν. Ο κορυφαίος για πολλούς μπασκεμπολίστες όλων των εποχών. Έτσι. Αυτά που έκανε, ήμουν τυχερός που τον έζησα, τον είδα. Έτσι. Ο άνθρωπος όταν όμως πήγε στο Σάρλοτ. Έτσι. Τα έκαναν κάτω. Ναι. Και στο Σάρλοτ τον κράζανε. Γιατί ήταν πρόεδρος και τον λένε: τι κάνεις. Ποιους φέρνεις για αυτά. Δηλαδή σε άλλο τομέα του ασχέθηκε η κριτική, έτσι δεν μπορούσε να τον πει κανείς. Ναι, καλά. Που ναι. Πρόσεξε και στην καριέρα του δεν του χαριστήκαν σε τίποτα. Mm-hmm. Έτσι, με τα περίεργα που είχε ο Τζόρνταν. Ναι. Έτσι, αλλά βλέπεις ότι και ο Τζόρνταν έχει κριτική. Και έμαθε ο Λάσκαρης. Και θέλω να πω ότι είναι τελείως διαφορετικό. Ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας και σαν πρόεδρος τουλάχιστον στην πρώτη τετραετία, πενταετία, πέτυχε. Παταγωδός. Ναι. Και ακόμα δεν θεωρείται ιδιαίτερα πετυχημένος, αλλά λέμε τώρα. Και θεωρώ ότι ο Λάσκαρης,
Απ' την αρχή του πήρε στραβά το έργο. Απ' την αρχή. Δεν είναι τώρα, δεν τα λέω τώρα. Απ' την αρχή του πήρε στραβά το έργο με τις χορηγίες και με αυτά. Με αυτά τα αναπληρωτιστικά τότε που έκανε. Και όταν άρχισαν τα δύσκολα. Α, φτάσαμε τώρα και δεν έχουμε χορηγίες. Ανταποδοτικές χορηγίες έχουμε. Με ξενοδοχείο στην Αθήνα και πάλι καλά να λέμε. Έτσι. Δεν γίνεται έτσι όπως είναι το μπάσκετ, ειδικά στην Ελλάδα, να μην έχεις όσο μπορείς περισσότερο, όσο μπορείς. Εγώ το λέω γιατί τα βλέπω από τον ΠΑΟΚ, έτσι ξεκάθαρα. Όσο μπορείς περισσότερο να έχεις ανθρώπους να σε βοηθάνε. Έτσι, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποιον χρηματοδότη. Λειτουργεί με βάση τα έσοδά του ουσιαστικά. Όσο μπορείς σε οποιοδήποτε θέμα μπορείς στο εμπορικό να έχεις. Ναι. Συνεργασίες. Πόσους χορηγούς έχει, μικρούς, μεγάλους. Αυτό έχει, έτσι. Άμα δεν μπορείς να βρεις δύο τεράστιους χορηγούς, έτσι κάνεις. Ναι. Έτσι ναι. Λειτουργείς. Η αλήθεια είναι ότι πλέον έτσι όπως είναι η κατάσταση και στη χώρα, δεν μπορείς να βρεις το χορηγό που να βρεις παλιά που να σου δίνει, ξέρω εγώ, 500 χιλιάρικα. Δεν μπορείς. Μπορεί να βρεις κάποιον ο οποίος δώσει 200, εγώ σου λέω. Και μετά γύρω να μαζευτεί κάπως το ποσό. Έτσι. Εντάξει, είπαμε, είναι μια δύσκολη κατάσταση για τη χώρα. Okay. Αλλά δεν έχει καταστραφεί κιόλας. Εντάξει. Και γενικά γύρω από τον μπάσκετ μπορεί να μην υπάρχει πια ο κόσμος που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια που ήταν και το πρωτάθλημα διαφορετικό. Αλλά υπάρχει κόσμος γύρω από το πρωτάθλημα. Και εταιρείες και άνθρωποι και όλα. Τώρα δηλαδή δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε. Ναι, έτσι. Δηλαδή θα με πει κάποιος σταμάτα με το λαμέλο. Τι. Δηλαδή πόσες μέρες έχω που πήγαν στη Λιθουανία, 5 μέρες αυτή. Κάπου τόσο, ναι. Άρα. Ήδη ανακοινώθηκε ότι θα λάβει μέρος ο Λαμέλος στο διαγωνισμό καρφωμάτων στο Λιθουανικό Star Game. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Και. Ναι, στο 17-18 Φλεβάρι. Ο Λαμέλο θα πάρει μέρος στο διαγωνισμό τριπώντων. Δηλαδή οι Λιθουανοί τους πήγε στο χρυσό και τι θα κάνουν, θα τα αφήσουν. Θα τα αφήσουν τώρα δηλαδή οι Λιθουανοί. Τους πήγε Φλέβα. Αυτό είπα, μου θυμίζει, πας στο βουνό, χτυπάς και βγάζεις χρυσό. Θα τα αφήσουν οι Λιθουάνοι τώρα. Όχι στα τρίποντα. Θα δεις να παίξει στο Ρανταγκέμ αυτό. Με πέντε μέρες. Εννοείται, γιατί δεν με παίξει. Με πέντε μέρες. Και θα το ανεβάζουν στο Facebook οι Λιθουάνοι το Star Game. Θα έχει 3 εκατομμύρια χτυπήματα. Ναι. Και προβολές και live συντονισμένο κόσμο. Και θα βάλουν και 5-10 χορηγούς και τους πάρουν μαλλιά. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε λίγο και για πάνω. Να δούμε λίγο γιατί έχει το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο. Σωστό, για πες, ναι. Για να πω απλά ότι θα έχουμε στο δεύτερο κομμάτι. Ωραία. Δεν την αναγγείλα από την αρχή γιατί υπήρχε ένα θέμα επικοινωνία και δεν θα το τσεκάρω 100%. Μια πολύ ευαίσθητη ερώτηση για το πρόγραμμα της Β' Εθνικής. Έτσι, το οποίο είναι αλήθεια ότι έχουμε παραμελήσει λίγο. Αυτό είναι αλήθεια. Σιγά σιγά όμως θα δώσουμε και αυτό τη βαρύτητα γιατί και έχει σπουδαίες ομάδες. Εδώ τη Μακεδονία που και αυτές δίνουν το δικό τους αγώνα. Έτσι, θα έχουμε μια ωραία συνέντευξη στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής για Β' Εθνική κατηγορία. Έτσι, σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε αυτά τα χωράφια. Γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο η Ευρωλίγκη σε αυτά, όλα καλά είναι. Εντάξει, μας αρέσει να τα λέμε αυτά και το Λαμέλο για αυτούς. Αλλά έχουμε και Β' και Γ'. Θα ασχοληθούμε και με αυτά. Έτσι. Ωραία, ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα Basket City. Μιλήσαμε λίγο για Άρη, είπαμε λίγο για Ευρωλίγκα, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είναι σε εξέλιξη η πρώτη περίοδος 16-19. Καλό παιχνίδι γίνεται εκεί. Ο Ναβάρο είναι έξαλλο παιχνίδι για μια απόφαση, δεν ξέρω γιατί. Δεν πρόλαβα να δω. Α, τεχνική ποινή ήταν. Okay. Πήρε τεχνική ποινή, δεν ξέρω αν έκανε, τι έκανε. Αλλά... Και ο Αλόνσο έχει την ίδια φάτσα με τον Ναβάρο εδώ, ο προπονητής Μπαρτσελόνα. Η κόρη του Ναβάρο βέβαια είναι και αυτή, σαν και αυτό, έτσι. Ναι. Ναι, παίζει και κάτι εθνικές Ισπανίας. Είδα ότι κέρδισε ένα χρυσό μετάλλιο πριν μερικές μέρες και ήταν. Είναι σαν το λαμπόμπα, λέει, η μικρή λαμπομπίτα. Κοίταξε. Λέγεται. Τώρα, εδώ τεχνική ποινή δεν ξέρω γιατί έχει δοθεί. Για προφανώς ζήτησε φάουλ. Α, νομίζω ότι έγινε φάουλ πάντως. Προφανώς, ναι. Εντάξει, ναι. Ο συγκεκριμένος. Εντάξει, ναι, είναι λίγο γκρινιάρης. Είναι λίγο ρε παιδί μου της κλάψας, okay. Αλλά εδώ είχε γίνει φάουλ. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είχε κάνει βήματα πριν, αλλά εδώ μάλλον είχε γίνει φάουλ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το Maccabi Bamberg που είναι στο 12-11 και αυτό παιχνίδι που είχε τζάμπολ έτσι λίγο μετά τις 9. Τώρα πηγαίνοντας στα δικά μας, το πρωτάθλημα κανονικά έχει συνέχεια και το Σαββατοκύριακο. Τέσσερα παιχνίδια είναι το Σάββατο, τρία την Κυριακή. Στις 4.30 το Σάββατο είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, θα πούμε 5 πραγματάκια για αυτό το μάτς. Την ίδια ώρα είναι και το Κόρυβος Κίμη, αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Με δύο ομάδες που είναι χαμηλά στη βαθμολογία.
Κολοσσός Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα που ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει προπονητή, έτσι. Ακόμα είναι σε φάση. Ανακοινώσαν το Γιάννο. Ανακοινώθηκε το Γιάννο. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε ο Φόρ Στακιανός είναι. Ποιος δουλεύει εδώ στο Σκόπιο, νομίζω στο Κόσοβο. Νομίζω Κόσοβο. Εδώ δουλεύει και πάει τώρα στα Τρίκαλα. Ναι. Στη θέση του Κώστα Μέξα. Μήπως και μπορεί να αλλάξει κάτι στα Τρίκαλα, τα οποία τουλάχιστον με τις δύο τελευταίες θέσεις που έκανα, με τον Άρη και την εντός έδρας που κάνω τώρα τελευταία. Αυτή ήταν από το Ρέθυμνο, νομίζω. Εντάξει, είναι σε πολύ δύσκολη πολύ θέση. Πολύ, αν πούμε δηλαδή ότι ο Πανιώνης έχει πέσει, τα Τρίκαλα είναι. Χτυπάνε την πόρτα της από τα δύο. Εγώ θα πω, δεν ξεγράφω το Φάρο από αυτή τη φάση εκεί πέρα κάτω. Και ο γυμναστικός. Δεν ξέρω αν, ναι, αν ο Γουσουλού Φάρος μπλεχτεί πιο μετά. Δεν το αποκλείω. Κοίτα, ουσιαστικά για μένα αυτή τη στιγμή, έτσι πως με την εικόνα των ομάδων, Πανιώνιος είναι δύσκολο. Σχεδόν απίθανο. Σχεδόν απίθανο. Έτσι, και από εκεί μετά Τρίκαλα και Φάρος θα παλέψουν για τη μία θέση. Ναι. Γιατί ας πούμε τα Τρίκαλα είναι στο 2-9 και τώρα είναι Φάρος, Χίμη και Κόρυβο στο 4-7. Λογικά, αν μία από αυτές τις τρεις μείνει στο τέλος χαμηλά, μπορεί να ναι, γίνει. Ναι, θα γίνει και στο Φάρος. Μεταξύ τους. Ναι. Ναι. Έτσι, γιατί και εκεί οι διαφορές παίζουν ρόλο, ξέρω εγώ, τι γίνεται. Και αυτά δηλαδή παίζουν το ρόλο τους. Έτσι. Έτσι. Κολοσσός Τρίκαλα, είπαμε στον τεμπούτο του Φώτη Τακιανού στον πάγκο των Τρικάλων. Και στις 6.30 αύριο παίζει Λαύριο Προμηθέας. Είναι ντέρμπι τρίτης θέσης, έτσι. Όπως και να το κάνουμε, το Λαύριο είναι μόνο του στην τρίτη θέση με 8-3. Ο Προμηθέας είναι στο 7-4. Όπως και ο πάγκο είναι στο 7-4, η ΑΕΚ είναι λίγο πιο κάτω, στο 6-5. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανιόνιο, έχει την ευκαιρία έτσι να συνεχίσει με νίκες. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει ένα, ειδικά από τη στιγμή που κέρδισε τον Ολυμπιακό, πολύ ευνοϊκό πρόγραμμα όσον αφορά τώρα εδώ δύο εβδομάδες. Γιατί την Κυριακή έπαιξε την έρωτα με τον Ολυμπιακό, την Τρίτη υποδέχεται τον Λαντίνα, τώρα το Σάββατο υποδέχεται τον Πανιόνιο και μετά πάλι την επόμενη εβδομάδα παίζει Τρίτη εντός έδρας με τη Σαλόν, η οποία Σαλόν έχασε χθες από τη Βέντσπιλς. Νομίζω πως ναι. Νομίζω Τετάρτη παίζει. Δεν είμαι 100% σίγουρο. Θα το τσεκάρω σίγουρα. Γιατί νομίζω και οι δύο και άλλες και πάω που παίζουν Τετάρτη. Πάλι ίδια μέρα. Ναι. Και εντός έδρας. Ναι. Αλλά δεν μας τα λέει. Όχι, ο Άρης δεν παίζει εντός. Ο Άρης παίζει εκτός. Ο Άρης παίζει εκτός, σωστά. Αλλά δες το λίγο. Τρίτη, ρε, καλά θυμάμαι. Τρίτη. Τρίτη, 7.30 ώρα. Του πήγε και του πήγε. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα χθες στο σαλόν Βέντσπιλς ήταν θετικό για τον ΠΑΟΚ. Γιατί θα υποδεχτεί τους Γάλλους την ερχόμενη Τρίτη εδώ. Με μία νίκη απόσταση, οπότε μπορεί και μια απλή νίκη να του κάνει τη δουλειά που θέλει. Ναι, αυτό ναι. Να μην χρειάζεται δηλαδή τη διαφορά του συν 15 που ήθελε για να βάλει από κάτω τη Σαλόν σε μία πιθανή ισοβαθμία στην πορεία. Τώρα έχει ένα μάτσο τον Πανιόνιο το Σάββατο, το οποίο εντάξει, νομίζω ότι στην κατάσταση που είναι ο ΠΑΟ και έτσι όπως είναι ο Πανιόνιος, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν έχει μια ανάλογη εικόνα του αγώνα με την Ορλαντίνα. Δηλαδή με τον ΠΑΟ από ένα σημείο και μετά. Να βγάζει τη διαφορά ποιότητας που έχει και να παίρνει την νίκη. Είναι σε ένα καλό έτσι σημείο τώρα ο ΠΑΟΚ. Έχει συνεχόμενα τόσα παιχνίδια και παιχνίδια που είναι και από αυτά που λέμε βατά. Έτσι. Δηλαδή και ο Πανιόνιος είναι βατό παιχνίδι και ο Ορλαντίνα ήταν βατό παιχνίδι και η Σαλόν είναι ένα μάτσο το οποίο φυσικά και ο ΠΑΟΚ στην έδρα του μπορεί να το κερδίσει. Έχει πάρει ψυχολογία από τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού. Δεν έχει κάποιο θέμα όσον αφορά. Έτσι, τραυματισμούς και ζητήματα. Μάλιστα, μετά την νίκη της Ορλαντίνα, επειδή ήταν ένα πολύ δύσκολο τριήμερο αυτό, Κυριακή με τον Ολυμπιακό και Τρίτη με την Ορλαντίνα, υπήρχε ρεπό, αλλά οι περισσότεροι παίχτες βρέθηκαν στο γήπεδο για να κάνουν σουτ, να κάνουν γυμναστική, να κάνουν βάρη. Σήμερα είχαν κανονικά προπόνηση. Ετοιμάζει κάτι ωραίο η ΚΑΕΠΑΟΚ για το μάτς του Σαββάτου. Όσοι δώσουν το παρόν, έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι. Θα αλλάξει κάτι και θα έχει και πολύ κόσμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όσοι δώσουν το παρόν, διοργανώνει μία ρετρό day ο ΠΑΟΚ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε αυτό το match με τον Πανιόνιο. Δηλαδή, όσοι έχουν παλιές φανέλες, μπορούν να τις φορέσουν και να πάνε στο γήπεδο. Είναι ένα ωραίο σκηνικό. Για όσους έτσι βρεθούν στο match το Σάββατο, να ψάχνουν στην ντουλάπα τους. Όσοι έχουν κάποιες παλιές φανέλες. Νομίζω ότι θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Νομίζω ότι θα δούμε κάποια ονόματα παιχτών που είναι σίγουρα ξεχασμένα. Ναι. Ένας που έχει πολλές φανέλες. Ναι, ναι, ναι. Και στα περισσότερα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, τα εντός έδρας, επειδή okay, δεν πηγαίνει πολλοί κόσμος, αυτή είναι η αλήθεια, έχει έναν πυρήνα πόσων ατόμων να είναι, ρε φίλε, να είναι περίπου 700-800 άτομα πάνω κάτω. Η οποία όμως, επειδή είναι καθαρά μπασκετική. Και ό,τι και να γίνει, έρχονται στο γήπεδο, δεν τους νοιάζει είτε χάσει κερδίσει η ομάδα είτε όχι.
Νομίζω ότι από εκεί θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτό το Retro Day. Θα δούμε φανέλες που σίγουρα θα είναι ξεχασμένες. Είναι λοιπόν ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να συνεχίσει με νίκη και να κοιτάξει μπροστά. Ο ΠΑΟΚ έχει τώρα αυτή την εβδομάδα που την αφήνει πίσω, πάει με τον Πανιόνιο, μετά παίζει με τη Σαλόν και μετά έχει μια απαιτητική εβδομάδα γιατί θα πάει να παίξει στη Λάρισα με τον Φάρο, έχει να πάει να ταξιδέψει στην Τενερίφη για να παίξει εκεί με την τοπική ομάδα. Νομίζω ότι στην Τενερίφη είχε ένα θέμα με τον Ριτσότη. Βέβαια, η Τενερίφη είναι ομάδα που έχει βάθος, αλλά ο Ριτσότη είναι σημαντικός παίκτης και χθες είχε έναν σοβαρό τραυματισμό στην νίκη επί της Γκαζιαντέπ. Έχει να παίξει λοιπόν με την Τενερίφη και μετά να πάει στην Πάτρα. Αυτό όμως είναι την παράλληλη εβδομάδα. Τώρα έχει την ευκαιρία και να κερδίσει τον Πανιόνιο και την άλλη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη μάλλον, να νικήσει τον και τη Σαλόν και να είναι πολύ μέσα στη μάχη της πρόκρισης. Τώρα για τα άλλα παιχνίδια που λέμε, εντάξει, το Κόρυβος Κίμη είπαμε και οι δύο είναι, η Κίμη είναι στην 11η θέση, ο Κόρυβος είναι στην 12η και οι δύο με 4-7, με 15 βαθμούς. Μας έλεγε και ο Μακφάντεν εδώ ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για την Κίμη γιατί έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα που στην έδρα της ανεβάζει πολύ το ρυθμό, που προσπαθεί να παίξει πολύ γρήγορα, αλλά η Κίμη με 4 νίκες στα 5 τελευταία παιχνίδια έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Έχει τον Μακφάντεν σε καταπληκτική κατάσταση και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Εγώ νομίζω ότι στα περισσότερα παιχνίδια της Α1 τον πρώτο λόγο έχει έδρα. Δηλαδή αν αφήσουμε έξω τα μάτς των δύο, τα περισσότερα παιχνίδια στην Α1 και οι άλλοι τρεις, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Άρης, οι άλλοι τρεις Ευρωπαίοι, να το πω έτσι, εκτός έδρας δυσκολεύονται πολύ. Η ΑΕΚ δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας μέχρι τώρα, έτσι. Η ΑΕΚ έχει 5 ήττες εκτός έδρας είναι. Έχει χάσει από τον Άρη, έχει χάσει από τον ΠΑΟΚ, έχει χάσει από τον Προμηθέα, έχει χάσει από τον Κολοσσό, έχει χάσει από τον Λαύριο. Οπότε ακόμα και σε αυτά τα ντέρμπι που είναι χαμηλά, το σύνηθες ή τέλος πάντων το πιο. Η εξαίρεση να κερδίζει αυτός που παίζει εκτός έδρας. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα που νίκησε το Ρέθινο μέσα στα Τρίκαλα, μάλλον ήταν λίγο εντυπωσιακό. Όχι εντυπωσιακό, ήταν λίγο σαν έκπληξη. Οι περισσότεροι θα πίστευαν ότι τα Τρίκαλα εύκολα ή δύσκολα μέσα στην έδρα θα κέρδιζαν το παιχνίδι. Δεν το κατάφεραν και βυθίστηκαν πιο χαμηλά. Τώρα, στο Κολοσσό Τρίκαλα, OK, τα Τρίκαλα έχουν καινούριο προπονητή, τον Τακιανό. Πάντα όταν υπάρχει ενός προπονητής, υπάρχει μια αλλαγή ψυχολογίας. Εγώ δεν νομίζω τα Τρίκαλα το ρόστερ που διαθέτουν. Δηλαδή και ο Σόντρε Τζόουνς και ο Λαμόντ Μάρι που έχουν. Είναι καλοί παίχτες. Απλά νομίζω ότι και ο Κολοσσός είναι σε καλή φάση. Ο Κολοσσός έχασε λεπτομέρειες από την Κίμη. Και δεν ξεχνάω αυτό που μας έλεγε ο κόουτς Ερέλης εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο Κολοσσός ήταν ψηλά. Και όντως είναι μικρές οι διαφορές. Ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι μια ομάδα είναι τόσο χάλια. Ναι. Έχει κακό φεγγάρι τώρα τα Τρίκαλα. Mm-hmm. Έτσι γίνανε και αλλαγές με τους δύο παίχτες που φαίνονται ότι ακόμα θέλουν λίγο χρόνο για να δέσουν γιατί είναι καλοί παίχτες. Εντάξει, τώρα τους έκατσε και το δύσκολο το εκτός έδρας με τον Κολοσσό που είναι ανεβασμένος. Ναι. Εντάξει. Είναι ένα θεματάκι. Επίσης το παιχνίδι του αυριανό είναι και το Λαύριο, το μεθαυριανό μάλλον. Είναι και το Λαύριο Προμηθέας. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Γιατί το Λαύριο πηγαίνει τρένο, πραγματικά. Είναι στην τρίτη θέση, κερδίζει παντού και παίζει και καλό μπάσκετ παντού. Και παίζει με ένα Προμηθέα ο οποίος, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν πίστευα ότι θα κερδίσει την ΑΕΚ. Πίστευα ότι η ΑΕΚ θα περάσει από την Πάτρα. Αλλά η ΑΕΚ ήταν τόσο κακή από ένα σημείο και μετά, που ο Προμηθέας κατάφερε να γυρίσει ένα μάτς που ναι, για περίπου 27-28 λεπτά. Όχι μόνο ήταν πίσω, φαινόταν και πολύ δύσκολο να επιστρέψει. Οπότε και ο Προμηθέας που έχει έτσι κι αλλιώς καλό ρόστερ, νομίζω ότι έχει βάλει έναν Αμερικανό στη θέση του ψηλού του Evans. Ο Έλλης που έχει έρθει έχει άλλα στοιχεία, είναι πολύ αθλητικός παίχτης. Δεν ήταν έτοιμος την προηγούμενη εβδομάδα, έπαιξε για λίγο νομίζω. Αλλά είναι από αυτούς τους ψηλούς εντυπωσιακούς. Και νομίζω θα έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον για αυτό το παιχνίδι στις 6.30 ώρα το Σάββατο. Τώρα την Κυριακή είναι το Ρέθυμνο Άρης στις 3.30. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη. Εδώ να πω, όσον αφορά το ρεπορτάζ, ότι ο Βασιλόπουλος έκανε ατομικό. Mm-hmm. Ο Αθηναίος δεν παίζει ούτε σε αυτό το παιχνίδι. Ο
Βασιλόπουλος έκανε ατομικό. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για μη συμμετοχή του Ερυθρού, αλλά όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ναι, έτσι. Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ δύσκολο γιατί το Ρέθινο για μένα είναι όλα αυτά τα χρόνια που μπορεί να έρθει ένα από τις παραδοσιακά δύσκολες έδρες. Δεν κερδίζεις ποτέ εύκολα εκεί. Και είναι και σε καλή κατάσταση. Έτσι. Το Ρέθινο που είχε ξεκινήσει άσχημα, αλλά πλέον είναι στο 5-6, όσο είναι και ο Άρης δηλαδή. Έχει κερδίσει τα τρίκαλα εκτός έδρας. Έχει καλή ποιότητα για το επίπεδο του. Δηλαδή και ο Μούντι είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Και ο Άμπστεντ με τα καλά του και τα στραβά του για αυτό το επίπεδο του Α1 είναι μια χαρά. Και φυσικά έχει και το Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι έτσι ο πιο. Ο Μούντι, ο οποίος έμαθα ότι όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, ότι δεν μπορεί. Δηλαδή, τόσο παίκτη αυτά που δίνει το Ρέθινο, δεν υπάρχει παίκτης ξένος ούτε του Άρη ούτε του ΠΑΟΚ που να παίξει. Ναι. Έτσι, και αυτό δείχνει δηλαδή το πόσο το Ρέθινο τον πίστεψε και. Στήριξε πολλά πάνω του και εντάξει, έχει κάνει και κάποια εκπληκτικά παιχνίδια, έτσι, ο συγκεκριμένος. Με το τελευταίο του μάτς που έκανε πάλι εκπληκτική εμφάνιση. Ναι, ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερος παίχτης, πραγματικά. Δηλαδή, ενώ τον βλέπεις έτσι κοντούλη, είναι 1,78 αν θυμάμαι καλά. Αλλά έχει τρομερή έκρηξη και είναι παίχτης ο οποίος άμα βρει ρυθμό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να τον σταματήσει. Είχε συμβολεάρα πέρσι στη Τουρκία. Ναι, ναι. Και έφυγε γιατί η ομάδα άρχισε να πιστολιάζει από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, έτσι γίνεται πάντα. Επίσης, η αγωνιστική έχει και ΑΕΚ Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 4.30. Η ΑΕΚ τον έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό φέτος. Είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που τον έχει κερδίσει στο κύπελο. Θα έχει και αυτό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι αήττητος, ο Ολυμπιακός έχει τρεις ήττες μέχρι τώρα. Οπότε. Ναι, δεν υπάρχει. Πρώτη θέση τελείωσε. Ναι, έχει καθαρίσει πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Και το πρόγραμμα κλείνει με το Ολυμπιακός Φάρος Λάρισας την Κυριακή στις 7. Ολυμπιακός, ο οποίος πάλι έχει παιχνίδι μέσα δύο μέρες, γιατί παίζει αύριο βράδυ στην Μπασκόνια. Θα κάνουμε. Έτσι είναι το πρόγραμμα. Και έτσι νομίζω ότι μπορεί και κάποια ομάδα να κερδίσει έστω και έναν από τους δύο, γιατί ο Πάκτο μεταλλεύτηκε αυτή την Κυριακή. Την περασμένη. Εντάξει, τώρα παίζουμε το Φάρο Ολυμπιακός, έχει πιο εύκολο παιχνίδι. Λοιπόν, φτάσαμε 9.30. Το Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα στα μέσα δεύτερης περιόδου είναι στο 24-29. Στο 20-28 είναι το Μακάμπι Μπάμπερκ στο ξεκίνημα δεύτερης περίοδου. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Φέμε και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26 ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Και βέβαια μέσα από το Facebook στην σελίδα μας στο Basket City. Όλο μαζί μία λέξη το κεφαλαίο. Και από εκεί μπορούμε να κάνουμε κουβέντα για ό,τι θέλετε. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να κάνουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Basket City, Libero, 107 και 4, μαζί σας, κοντά σας, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, θυμίζω, βρισκόμαστε εδώ και τα λέμε για μπάσκετ. Έτσι, μετά τα μεγάλα σαλόνια τις Ευρωλίγκες, τα Champions League, Α1 και τα σχετικά. Θα πάμε λίγο να μιλήσουμε τώρα για Β' Εθνική Κατηγορία, την οποία ομολογώ και είναι λάθος μας. Έτσι, και θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στις επόμενες εκπομπές. Δεν έχουμε δώσει τη βαρύτητα που πρέπει, πέρα από μια αναφορά, και θα προσπαθήσουμε να τη δώσουμε. Γιατί παρακολουθώ ότι στο δεύτερο όμιλο, τον όμιλο του Βορρά, γίνεται μια μεγάλη μάχη, πραγματικά, από ορισμένες ιστορικές και δυνατές ομάδες, έτσι τα τελευταία χρόνια, ομάδες που παίξαν και Α1 και Α2 κατηγορία επί σειρά ετών, και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και την δημοσιότητα και σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν το δικό τους αγώνα σε μια κατηγορία που έχει τα δικά της προβλήματα και από οικονομικής πλευράς, που τα δεδομένα είναι πολύ μικρά, έτσι, και ουσιαστικά βασίζεται στους ανθρώπους οι οποίοι δικούν τις ομάδες και από τον κόσμο πηγαίνει στο γήπεδο. Έτσι δεν είναι, δηλαδή, εντάξει. Δεν έχει ούτε τηλεοπτικά εκεί, ούτε βοήθειες από πολιτείες, ούτε τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον προπονητή της ομάδας, τον Δημήτρη Εργκαδά, ο Δημήτρη Τσούρμα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεοπτικής γραμμής. Κόουτς, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά επίσης. Καλή χρονιά. Λέγαμε λοιπόν για το πράγμα της Β' Εθνικής, το οποίο από όσο μπορώ να γνωρίζω από μια παλιότερη ενασχόληση γενικά με το πρωτάθλημα, ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Και αγωνιστικά είναι δύσκολο, γιατί είναι ένας μαραθώνιος ουσιαστικά κι αυτό. Αλλά και από γενικές άποψεις, γενικά είναι πολύ δύσκολο για τις ομάδες, γιατί παλεύετε με τα δικά σας εφόδια, με τις δικές δυνάμεις μόνο, έτσι.
Είναι δύσκολο για τις ομάδες, για τους παράγοντες, για τους αθλητές, με την έννοια το ότι οι αθλητές είναι ερασιτέχνες, αλλά εμείς τους ζητάμε, και εμείς προπονητές, τους ζητάμε να, είναι, να έχουν επαγγελματική συμπεριφορά, στο πούμε έτσι, να φεύγουν από την Ξάνθη και να πηγαίνουν στο Μεσολόγγι να παίξουν. Λέω τώρα έτσι ενδεικτικά μια διαδρομή μεγάλη που υπάρχει στον ομιλό μας. Έχουμε δηλαδή ομάδα στην Ξάνθη, έχουμε ομάδα στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο. Γενικά υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Και φυσικά οι παράγοντες που καλούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Έτσι ακριβώς. Διότι έχουν κοπεί επιχορηγήσεις, τα ξέρετε αυτά. Αυτά είναι γνωστά. Αυτά είναι γνωστά. Μετακινήσεις βάλουν εσάς. Ομάδες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι είναι τα έξοδα για την καθημερινότητα της ομάδας, προπονήσεις. Όλα τα πράγματα πρέπει να έχει μια ομάδα σε μια προπόνηση. Τα πάντα όλα έτσι βαρώνουν τις ομάδες. Έτσι και δεν υπάρχει και τηλεοπτικό. Χωρίς ιδιαίτερα εισιτήρια, χωρίς κάποια λεφτά από κάποια τηλεοπτικά που υπάρχουν στις μεγάλες κατηγορίες. Είναι όλα δύσκολα. Είναι όλα δύσκολα. Δύσκολα. Ο Ερμής, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια μας είχε συνηθίσει, θα λέγαμε, στην Α2, ήταν μια σταθερή δύναμη στην Α2, πλέον βρίσκεται στην Β' Εθνική, κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα ουσιαστικά. Και ενδεικτικά, βλέποντας και τη βαθμολογία, έχοντας κάνει το ρεπό, ο Ερμής είναι στην τρίτη θέση με 19 βαθμούς με την Καβάλα. Ο Ίκαρης Ερών είναι στη δεύτερη θέση με 20, έχοντας κάνει το ρεπό. Πρώτος ο Γαλλός Τρεκούβης με 22, αλλά δεν έχει κάνει ρεπό. Οπότε... ουσιαστικά τις νίκες και τις ήττες μετράμε. Το Χαρίλαος, το Μεσολόγγι με τις Σέρες έχουν 2 ήττες. Και ακολουθούμε εμείς με την Καβάλα που έχουμε 3 ήττες. Αλλά βέβαια είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχουν αξιολογότατες ομάδες που έχουν 4 και 5 ήττες πιο κάτω, οι οποίες είναι και αυτές από... θα είναι από τις διεκδικήτριες, ας πούμε, της τετράδος, ας πούμε, αν πούμε ότι η τετράδα δίνει το δικαίωμα να βλέπουμε την Α2. Γιατί οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν απευθείας, ο τρίτος και ο τέταρτος παίζουν μπαράζ. Με πολλές πιθανότητες, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, να βρούνε και ο τρίτος και ο τέταρτος, ακόμα και ηττημένος στα μπαράζ να είναι, να βρούνε μια θέση στην Α2, βάσει αυτά που βλέπουμε τόσα χρόνια, με αποχωρήσεις, με συγχωνεύσεις. Εφόσον βέβαια και ο ηττημένος ο τρίτος θέλει να ανέβει, έτσι, γιατί... Ναι, και αυτό, και αυτό είναι ένα θέμα. Εννοείται. Εδώ έτσι πως είναι τα πράγματα, το που είπαμε και προηγουμένως με τα οικονομικά δεδομένα, το σκέφτονται πλέον οι ομάδες. Έτσι, γιατί θυμάμαι παλιά η Χαλκιδόνα, νομίζω, είχε κερδίσει άνοδο και δεν πήγε. Έτσι θυμάμαι παλιά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν 2-3 χρόνια στο Α τοπικό, στην Α Εκάστ που λέμε. Ανέβηκε ο ένατος στην Γάμα Εθνική, γιατί, δεν θέλω γιατί οι ομάδες από την τρίτη και κάτω θέση αρνιόταν μία μετά την άλλη, γιατί και η Γάμα Εθνική έχει τα έξοδά της, γιατί και η Γάμα Εθνική έχει και αυτές τις μετακινήσεις που το σκέφτονται. Έτσι. Το σκέφτεται ο άλλος, μια μετακίνηση ακόμα και σε ένα κοντινό μέρος όπως είναι η Λάρισα ή ας πούμε η Ξάνθη, που υπάρχουν οι Κομωτινοί, που υπάρχει και αυτό στη Γάμα Εθνική, χρειάζονται χρήματα. Και σε σχέση με ΑΕΚΑΣ που είναι όλα εδώ κοντά, είναι τεράστια τα έξοδα. Έχει διαφορά. Έτσι, διαφορά είναι τεράστια. Κότσος Ραφά του Ερμή, στόχος είναι η άνοδος, είναι η όσο γίνεται καλύτερη παρουσία. Εμείς βάλαμε ένα πλάνο με τη διοίκηση από την αρχή της χρονιάς, επειδή υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό υλικό στην ΚΑΠΑ20 και γενικά στους νεαρούς, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά και με κάποιους έμπειρους παίκτες που είχαν μείνει στην ομάδα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα σύνολο, να κάνουμε ένα κράμα και να είμαστε ανταγωνιστικοί, να έχουμε καλή παρουσία, χωρίς να έχουμε θέση αυτό σκοπό, το να κερδίσουμε μια θέση για την Α2. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι προς το τέλος του πρώτου γύρου είμαστε στις ψηλές θέσεις. Οπότε νομίζω ότι ό,τι καλό μας έρθει, χωρίς ξαναλέω να είναι αυτός ο σκοπός, θα το κυνηγήσουμε. Αν αυτό είναι μια θέση στην Α2, θα το κυνηγήσουμε. Θα το επόμενο, να το πετύχουμε. Επόμενο παιχνίδι σας είναι με τους Τιτάνες Παλαμά, οι οποίοι είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με έναν 10. Οπότε ναι, λογικά... Και αυτό κάνει το παιχνίδι να είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πλέον οι ομάδες που είναι χαμηλά και κινδυνεύουν, τέλος πάντων, με βεβασμό,
ειδικά στην έδρα τους, προσπαθούν να κάνουν νίκες. Κάτι τέτοιο θα προσπαθήσει και ο Παλαμάς. Θα είναι Παλαμά, παραδοσιακή ομάδα. Γι' αυτή με καλή έδρα, με σκληρή έδρα. Έχει καλή ομάδα. Δεν είναι η θέση, νομίζω ότι είναι αδική η θέση της. Και ο προπονητής της είναι αξιόλογος. Έχει έμπειρα παιδιά. Έχει και πολύ δρόμο ακόμα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, άσχετα δεν κοιτάμε την βαθμολογική θέση. Εξάλλου, να σας πω έτσι πως είναι το πρωτάθλημα το φετινό, το λένε όλοι οι συνάδελφοι, όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν όλους. Είναι το πρωτάθλημα, οι διαφορές των ομάδων είναι πολύ μικρές. Είναι πολύ μικρές. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι παίζω με τον τελευταίο και είμαι το ακλόνητο φαβορί. Ναι. Το είδαμε και μέσα στη διάρκεια του πρωταθλήματος και πιστεύω θα το δούμε και μέχρι τέλος. Mm-hmm. Κούσουσε να βράω τον Ερμή. Ο Ερμής βρέθηκε για πολλά χρόνια στην Α2. Όπως είπαμε, ήταν μια παραδοσιακή. 7 χρόνια συνεχόμενα, έτσι. Μια παραδοσιακή δύναμη, αν θέλετε, της Α2 κατηγορίας. Ναι. Βέβαια, οι καταστάσεις, η κρίση γενικότερα, όλα τα δεδομένα και ίσως και η οικονομική άνοδος κάποιων ομάδων στην Α2 σε βαθμό που δεν δικαιολογεί. Δηλαδή, με βάση τα έσοδα της Α2, δεν δικαιολογούνται κάποια μπάτζετ που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια από κάποιες ομάδες. Αρκετά μεγαλύτερα και από ομάδες Α1. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τώρα στην Β' Εθνική. Θέλω λίγο, πώς είναι πλέον η ομάδα, πώς βαδίζει, μας είπατε για τμήματα υποδομής και διάβασα εγώ κάποια στοιχεία ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά εκεί. Θα σας πω το εξής, ότι η αγάπη των παραγόντων που, είναι στον, που τρέχουν ουσιαστικά τον Ερμή παραμένει το ίδιο μεγάλη. Εγώ αυτό το δέσιμο των ανθρώπων που είναι στη διοίκηση του φιλάθλου κόσμου του Λαγκαδά, που είναι γνωστό πόσο αγαπάει την ομάδα και τα λοιπά, είναι κάτι που το βλέπω πρώτη φορά έτσι από τις ομάδες που έχω δουλέψει και πραγματικά είναι, καταλαβαίνω γιατί ο Ερμής ήταν επί 7 συνεχόμενα χρόνια στην Α2 και μάλιστα με πολύ καλές παρουσίες. Έτσι. Έχουν θητεύσει στον Ερμή είτε σαν παίκτες είτε σαν προπονητές πολύ μεγάλα ονόματα του μπάσκετ. Χαρακτηριστικά θα σας πω ας πούμε το Σιγάλα, τον Γιώργο, ναι. Θα σας πω το Μασλαρινό, αξιόλογοι ξένοι παίκτες. Σάββας Ηλιάδης ήταν τα τελευταία χρόνια νομίζω στην... Βέβαια, ο Ηλιάδης βεβαίως. Μπορώ να πω ότι η περιοχή του Λαγκαδά, ο Λαγκαδάς είναι μπασκετομάνα, μπορώ να το πω. Βέβαια όπως είπατε και εσείς, οι συγκυρίες, τα οικονομικά δεδομένα, λίγο η φιλοσοφία που ήθελε λίγο να προωθηθούν κάποια νεαρά παιδιά της περιοχής σωστό. Και τα λοιπά, για μένα πολύ σωστό, σωστό, ναι. Ρίξαν κάπως τον πύχη και η ομάδα έκανε ένα restart μετά την πτώση της από την Α2 στη Β' Εθνική και προσπαθεί από αυτή τη χρονιά τώρα να βάλει βάσεις για να κοιτάξει ξανά ψηλά. Σωστό. Καλύτερα ακούς να κάνεις ένα restart με έχοντας την φιλοσοφία, με μια φιλοσοφία την οποία κρατάς χρόνια παρά να κάνεις restart γιατί δεν ξέρεις σε ποιον χρωστάς. Όπως έχουμε δει σε πολλές ομάδες. Έτσι. Μπορώ να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Σταμάτη και στο κομμάτι αυτό υπάρχει, όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, γενικά υπάρχει πολύ μεγάλη υγεία στη διοίκηση, ας πούμε, στο πώς διοικείται αυτή η ομάδα. Πολύ μεγάλη υγεία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τους αθλητές, για μας, για όλους όσους είμαστε δίπλα από την ομάδα. Έτσι. Είναι σωστά. Χρόνια οι παράγοντες αυτοί που παραμένουν ακόμα στον Ερμή, ρομαντικοί και πολύ μπασκετικοί. Έτσι, πολύ μπασκετικοί. Μεγάλη γνώση του αντικειμένου. Σωστό. Κάτι που κάνει και τη δικιά μας τη δουλειά πιο εύκολη. Πιο εύκολη, ακριβώς. Και ο κόσμος είναι μια... Και στις επιλογές, των παίκτων και γενικά στη λειτουργία της ομάδας. Έτσι. Και ο κόσμος είναι μια παράμετρος εκεί στο Λαγκαδά που πάντα, δηλαδή, εγώ θυμάμαι από Α2 και έτυχε να βρεθώ και σε ένα παιχνίδι κυπέλου τότε, Ερμής Άρης, που είχαν παίξει στο κύπελλο Ελλάδας. Θυμάμαι ότι... Ήμασταν και εμείς τότε. Η παρουσία ήταν δυναμική του κόσμου. Αν και πολλοί, ας πούμε, ήταν αριανοί. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι γνωστό. Έτσι, αλλά πάλι είχε αυτό κόσμο... να το γνωρίζει ότι ο Λαγκαδάς αριανοκρατήτρα, το ξέρεις. Πάλι είχε πολύ κόσμο του Λαγκαδά και θυμάμαι ότι και σε άλλα παιχνίδια που είχα βρεθεί στο Λαγκαδά. Ναι, η έδρα είναι
πολύ καυτή, θα έλεγα, με την καλή την έννοια βέβαια, χωρίς, ναι, χωρίς περίεργα, χωρίς παρεκτροπές και τα λοιπά. Αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος την ομάδα. Ήταν ένα στοίχημα δικό μου να ξαναφέρω, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά την πτώση της ομάδας από την Α2, ο κόσμος κάπως είχε κρυώσει. Καταλαβαίνετε πως είναι αυτά, συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες. Ναι. Και ήταν, αν θέλεις, και ένα στοίχημα δικό μου να ξαναφέρω με τον κόσμο στο γήπεδο, να ξαναγεμίσω το γήπεδο, και ήδη τα πρώτα δείγματα στον πρώτο γύρο, ας πούμε, είναι πάρα πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Ακολουθεί ένα πολύ, μετά τους Τιτάνες έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ίσως μπορώ να πω, να τολμήσω να πω, ψιλοκομβικό, για να δούμε τι ακριβώς με την Καβάλα. Μια ομάδα που... Ναι, εντός. Ναι, εντός έδρας. Εκεί θεωρώ ότι θα τσεκάρουμε 100% ότι έχει ξαναγυρίσει ο κόσμος όπως ήταν στην Α2 και ότι θα ξαναγίνει πολύ καυτή έδρα του Λαγκαδά, του Ερμή. Να το ευχηθούμε και εμείς, Κώσ, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και με βάση το πρόγραμμά σας και το πλάνο σας. Να ξαναδούμε ένα δυνατό Ερμή και στην Α2, γιατί νομίζω ότι και η Α2 έχει ανάγκη από ομάδες της Μακεδονίας και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Έτσι, να μην πηγαίνουμε. Έτσι, να το ευχηθούμε, να το ευχηθούμε βέβαια πρωτίστως να είμαστε γεροί, να έχουμε υγεία. Βασικό. Και τώρα τα καλύτερα έρχονται, πιστεύω, για τον Ερμή. Κώστα, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να φύγω. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Κώστα Ερμή. Μια προσπάθεια που γίνεται εκεί και είπαμε ότι ξεκινήσαμε τώρα με τον Ερμή, αλλά θα πάμε και σε άλλες περιοχές και ομάδες, έτσι, γιατί υπάρχει το Ανατόλιο, υπάρχει το Στρατόνι, Καβάλα, υπάρχει η Καρσερών, η Καβάλα, έτσι. Είχαμε φιλοξενήσει πολύ νωρίς βέβαια τον προπονητή του Αγρινίου, τον Χρήστο Μεριούνι. Φαγώθηκε βέβαια. Τότε ήταν προπονητής του Αγρινίου. Γενικά ένα πράγμα με Β' Εθνική και θα πάμε και στη Γάμα και Κάστ. Έτσι, και Κάστ θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή. Απλά λίγο σιγά σιγά όταν θα περάσει ο καιρός και θα ηρεμήσουμε λίγο τα παιχνίδια, θα μπορούμε να έχουμε περισσότερο χρόνο να ασχοληθούμε με αυτά. Έτσι. Γιατί σίγουρα θες να βγάλεις πολλά θέματα, να δώσεις βήμα σε πολλούς ανθρώπους. Γιατί οι γνωστοί, οι δικοί μας δηλαδή, ακούγονται πάντα. Ναι. Και εμείς να πούμε τίποτα, θα έρθει ο Παπαδόπουλος, γιατί δεν έχει τίποτα να πει στο ποδοσφαιρικό Άρη. Ναι, ναι. Θα πει για τον πασχετικό. Αχα. Έτσι, α, εδώ είναι, γεια σου Νίκο. Κατάλαβες, ενώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη Β', στη Γ' Εθνική, στην ΕΚΑΣΤ, έτσι, οι οποίοι κάνουν το χαβαλέ τους, την πλάκα τους. Κάποιοι ματώνουν οικονομικά, κάποιοι ματώνουν μέσα στο γήπεδο κανονικά. Έτσι, ενώ οι ερασιτέχνες έχουν τη δουλειά τους, πρέπει πάνε και παίζουν και που λέγω σκοτώνονται εισαγωγικά στο γήπεδο. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και σε αυτούς βήμα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, σιγά σιγά θα γίνει αυτό βέβαια. Αργήσαμε λίγο, είναι αλήθεια, γιατί με τα μάτια και αυτά όλα και με το τελευταίο δύο μέρες με το Λαβάλ Μπολ που με έπιασε μέχρι μια τρέλα. Το αφήσαμε, αλλά θα το. Από εδώ θα θεωρώ ότι είναι και το δικό μας ζεστά σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, στα χαμηλά. Γιατί και αυτά πρέπει να έχουν τα παραπάνω από 15 λεπτά δημοσιότητας, θα πω εγώ. Έτσι, παραπάνω. Λοιπόν, αυτά όσο και με την Β' Εθνική, όπου κάναμε την αναφορά μας να πούμε μια και το πρόγραμμα, τα παιχνίδια τα οποία έχουμε στις 14 του μήνα την Κυριακή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Χαλελός Τρικούπης, Χαλκιδόνα, Γέφυρα, Αγρίνιο, Πευκοχώρη, Φάρσαλα, Ελιμία, Ίκαρη, Σερών, Τιτάνες, Παλαμά, Ερμής, Λαγκαδά, Καβάλα, Μαχητές, Πεύκον και Ασπίδα Ξάνδης με το Ανατόλια στις 14 του μήνα. Όλα τα παιχνίδια είναι στις 5 η ώρα. Έτσι. Λοιπόν, και μια που είμαστε, πάμε και Α2 να δούμε και εκεί το πρόγραμμα. Τι γίνεται για τη βαθμολογία. Λοιπόν, εδώ στη βαθμολογία, μετά την τελευταία αγωνιστική, έχουμε το Περιστέρι. Είναι πρώτο αίτη, το 12-0 έχει το Περιστέρι. Εντάξει, εντυπωσιακό, νομίζω δεν το χαλάει, δεν χάνει την πρώτη θέση. 24. Από κάτω, Ηρακλής και Χολαργός έχουν από 21. Δόξα Λευκάδας, Καστοριά, Απόλλων Πατρών, Αμήντας από 20. Εδώ γίνεται ένας πανικός. Έτσι, δηλαδή, μετά πούμε, είπαμε, πηγαίνουν οι άλλοι 4. 2-5 παίζουν playoff. Και αυτή τη στιγμή έχουμε. Κουβαλώντας τις τέσσερις θέσεις, ναι, από εκεί, έτσι, ναι, από για τις τέσσερις έξι ομάδες. Αλλά μέσα σε αυτούς βάζεις και τον Ερμή Λάρισσας και το ψυχικό που έχουν 19. Ναι. Έτσι δεν είναι δηλαδή, είναι κοντά κι αυτοί. Mm-hmm. Έτσι δεν μπορείς να τους αποκλείσεις. Από εκεί κάτω μετά έχουμε ένα άλλο γκρουπ, το οποίο ουσιαστικά παλεύει για την παραμονή, που είναι το Μαρούσι με 17, ο Εθνικός 16, Παπάγου 15, Λάρισσα, Αρκαδικός, Καρδίτσα και Δούκας έχουν από 14. Αυτό είναι το άλλο γκρουπ που θα παλέψει για την παραμονή. Το από πάνω γκρουπ παλεύει για τα play-off. Έτσι από το 2 μέχρι το 7-8. Το Περιστέρι είναι μόνο, τελείωσε. Το Περιστέρι είναι 24, παιδιά, νομίζω ότι πολύ δύσκολα
το Περιστέρι να μην δεν βρεθεί πρώτο. Έτσι, ναι. Κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να κάνει πολλές γκέλες. Το πρόγραμμα το οποίο έχουμε στην Α2 το Σάββατο τα παιχνίδια στις 5 ώρα από ό,τι βλέπω. Στην Λάρισα έχουμε ΑΕΛ Λάρισα Σχολαργός, Μαρούς, Ηρακλής. Δύσκολη αποστολή και επικίνδυνη για τον Ηρακλή. Στο πρώτο παιχνίδι του Ηρακλή, στον πάγκο του Ηρακλή. Περιστέρι Καστοριά, Αρκαδικός Δούκας. Εν μη Αγίας Λάρισας με τη Δόξα Λευκάδας. Και αυτό σημαντικό παιχνίδι για τον Ερμή του Νέστορα κόμματου. Καρδίτσα Εθνικός, Παπάγου Ψυχικό και Απόλλων Πάτρας Αμίντας. Έτσι. Εντάξει, και εδώ αυτό. Εντάξει, Πάτρα είναι το φαβορί. Το Περιστέρι παίζει με την Καστοριά. Που έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία η Καστοριά, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κοντράρει το Περιστέρι. Έτσι δεν νομίζω. Ναι. Λοιπόν, είπαμε και να κλείσουμε για NBA, να πούμε NBA τι γίνεται. Βεβαίως, κάτσε λίγο να το δούμε εδώ. Να πούμε ότι έχουμε λίγο, το Celtics Sixers. Σε λίγο ξεκινάει 10 και 5 νομίζω είναι το Τζάμπολ. Γιατί είναι παιχνίδι το οποίο γίνεται στο Λονδίνο, έτσι. Παιδιά, ψηφίστε όλοι το κούμπο. Ναι, γιατί ήμουν πίσω, παιδιά. Μας πέρασε ο Λεμπρόν. Ορμάτε λίγο. Πόσες μέρες έχει ακόμα, 4, κάτι τέτοιο. 3 μέρες. Οι Bucks είπαν ότι αν ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες, λέει τελείωσε. Α, έτσι είπαν οι Bucks. Αν ψηφίζετε, λέει όλοι οι Έλληνες, λέει το Γιάννη, τελείωσε το θέμα. Ναι, ναι. Και ο Λεμπρόν τον πέρασε τον Αντετοκούνμπο στην Ανατολή. Mm-hmm. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει, είπαμε στις 10 η ώρα είναι το Τζάμπολ στο Φιλαδέλφια Βοστόνη, το οποίο γίνεται στο Λονδίνο. Και αυτοί ρε φίλε φέρνουν παιχνίδι στην Ευρώπη. Πάει στο Λονδίνο. Λονδίνο, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε όμως. Αν δεις το γήπεδο, γεμάτο θα είναι. Μα γεμάτο θα είναι, καλά, δεν λέω. Γεμάτο θα είναι, φίλε. Τρελαίνονται. Εγώ σου είπα, Σκοτσέζοι του αρέσει το μπάσκετ, παίζουν μπάσκετ πλέον λόγω του NBA. Όχι λόγω τη Ευρωλίγκα. Λόγω του NBA. Εκεί είναι η δυσδυτικότητα του NBA. Εκεί δεν μπορεί να μπει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νομίζω ότι και λόγω ιδιοσυγκρασία οι Αγγλοσάξονες, πιο πολύ με του Αμερικάνου εκεί, είναι NBAers. Έτσι. Λοιπόν, χθες ο Γιάννης είχε 26 πόντους, οι Bucks νίξαν 110-103 στην έδρα τους Magic. Οι Mavericks νίξαν μέσα στη Σάρλο τους Hornets 115-111. Το Miami νίξε 114-106 τους Pacers στην Ινδιάνα. Οι Jazz νίξαν 107-104 τους Wizards στην Ουάσιγκτον. Οι Detroit Pistons νίκησαν με 114-80 τους Nets στο Brooklyn, με τον Drummond να έχει 20 rebound, αν θυμάμαι καλά. Είχε ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Είχε μια πολύ ωραία μονομαχία χθες το Νέα Υόρκη, η Σικάγο. Ωραία μονομαχία του Μπορτζίγκης με τον Μαρκάνεν. Νίκησε ο Μαρκάνεν 122-119 με τους Bulls. Οι Houston Rockets νίκησαν 121-112 τους Trail Blazers. Είμαι μαζί με Damian Lillard, ο οποίος στην τελευταία άμυνα, και ενώ έχουν σταματήσει όλοι, ο Paul πάει και βάζει lay-up και φυσικά τον πέφτει και πολύ καλά του κάνει. Είμαι εγώ μαζί του, ξεκάθαρα. Και έγινε λίγο ένα ασυρμά εκεί πέρα. Όχι, εντάξει, δεν ξέφυγε το πράγμα, δεν ξέφυγε. Απλά κανένα δύο πινελίδια πέσανε. Οι Memphis Grizzlies νίκησαν 105-102 τους Pelicans. Οι Timberwolves νίκησαν τους Oklahoma City Thunder με 104-88. Έχει τη δήλωση Butler που κάτι τον ρώτησαν για τον Adams, τον ψηλό από τους. Και λέει, αυτός ο τύπος λέει, ξέρει, είναι πραγματικά πολύ δυνατός. Μου έκανε ένα screen και νόμιζα ότι τελείωσε η ζωή μου. Είναι λίγο παλικάρι δυνατό. Εντάξει, είναι λίγο. Λοιπόν, οι Nuggets έχασαν 97-110 από τους Hawks και οι Clippers με τον Lou Williams να βάζει τα πάντα. 40, πώς νομίζω παραπάνω. Παραπάνω, έβαλα. Κάτσε λίγο να τα ανοίξω. Ανοίξαν 125-106 τους Warriors μέσα στο Golden State με τον Lou Williams να έχει. Κάτσε λίγο να σου πω. Ο Lou Williams είχε, φίλε μου, 50 στρόγγυλα. Εντάξει, έχασα 10. Ναι. Κλείνοντας, να πούμε λίγο τους ψήφους. Γιατί τώρα είδαμε το θέμα ότι ο Λεμπρόν πέρασε το Γιάννη. Μα τώρα και πριν λίγο βγήκε κιόλας. Ναι, ακριβώς. Πριν από λίγο βγήκε. Είναι το δεύτερο ουσιαστικά που δίνουν, το δεύτερο ενημέρωση που δίνουν με τα αποτελέσματα το NBA. Ο Λεμπρόν έχει 1.622.838 ψήφους. Ο Γιάννης έχει 1.380.954 ψήφους. Εντάξει, δεν είμαστε πολύ πίσω. Είμαστε 120.000. Ένα που θέλουμε, ρε φίλε. Είναι πολύ. Εγώ δεν έχω ψηφίσει ακόμα. Ναι. Τρίτος, αλλά είναι στους Γκάρ, ο Κάιλ Ίρβιν με 1.370.000 ψήφους. Οι άλλοι μετά είναι πολύ κάτω. Ναι. Οι υπόλοιποι, δηλαδή στους ψηλούς που είναι ο Γιάννης και ο Λεμπρόν, ο Εμπίμπι είναι στους 783.000. Αλήθεια. Υπάρχει, ναι, πολύ κάτω είναι. Υπάρχει θέμα να μην είναι. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι okay. Σίγουρα. Απλά πάμε τώρα να το βγάλουμε πρώτο, ρε παιδί μου. Ναι. Ο πρώτος ψήφους Έλληνας. Ναι. Από εκεί πέρα στη Δύση. Στα Γκάρ ο Στεφ Κάρι είναι 1.369, από πίσω ο Χάρντεν με 978.000.
front court, ψηλούς δηλαδή, ας το πούμε έτσι. Ο Kevin Durant είναι στο 1-326-059. Μπούγκι. Και ο Αντώνιο Ντέβις είναι δεύτερος 664, πολύ χαμηλά. Ο Μπούγκι λατρεία που είναι. Ο Μπούγκι... Χαμηλά. Δεν είναι καν μέσα. Είναι τέταρτος ψηλούς. Ναι. 587-835. Είναι. Εντάξει, έχουμε βρει το δεύτερο. Εντάξει, ψηλή πάντα είναι λίγο περίεργη φάση με τους ψηλούς. Ναι. Εδώ όταν πέσει στη Δύση, με είχαν βγει πέντε κοντί για βασική δεκάδα. Πεντάδα και ψηφίσουμε Λεμπρόν. Θα ψηφίσω Γιάννη. Ο Γιάννης είναι δεύτερος όλο το NBA σε ψήφους αυτή τη στιγμή. Πρώτος ο Λεμπρόν. Ήταν Λεμπρόν, Γιάννης και έγινε τώρα Γιάννης Λεμπρόν. Δηλαδή όλοι εκεί στο. Πώς λέγεται το Ohio, δεν είναι, που είναι το Cleveland. Όλοι εκεί πλαγωθήκαν να ψηφίζουν. Οπότε ψηφίστε και εσείς παιδιά εδώ στην Ελλάδα. Γιατί το Μιλγουόκι δεν έχει πολύ λαό πάνω εκεί σαν το Ohio. Ψηφίστε και εσείς εδώ να στείλουμε λίγο το Γιάννη εκεί. Έχει πάει, αλλά να τον πάμε για πρώτο. Εκείνο το θέμα, να τον κάνουμε πρώτο. Ότι πήγε και βασικός θα είναι πάλι, αλλά έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί Μπαλαντέρ, Νίκος Παπαδόπουλος και Θανάσης Κυλώνης. Εμείς ραντεβού ξανά την Τρίτη. Βέβαια, θα το πάμε πάλι με μετάδοση την Τρίτη ουσιαστικά, γιατί ο ΠΑΟΚ πάλι παίζει το Σέδρα. Την Τετάρτη παίζει ο Άρης εκτός. Θα πάει έτσι πάλι. Θα πάει λίγο περίεργα. Εντάξει. Έτσι είναι. Από τη στιγμή που οι ομάδες συνεχίζουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Μένετε στο Λίμπορο. Καλό βράδυ.